Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά και να είστε και σήμερα συντονισμένοι στην τηλεοπτική μας παρέα. Ημέρα Τρίτη, 22 του Οκτώβρη και είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 5 πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Να πω ότι χθες όσοι βλέπατε την εκπομπή μας και διεκόπη έτσι απότομα, αυτό έγινε εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος που ήθελε ώρα για να επιληθεί. Οπότε σήμερα είμαστε πίσω με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που πιστεύω θα σας κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον να είστε μαζί μας μέχρι τις 5. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Περιμένω φυσικά τις δικές σας παρεμβάσεις, τα δικά σας μηνύματα και τηλεφωνήματα φυσικά, τα δικά σας mail στην εκπομπή. Και οι τρόποι είναι απλοί και εύκολοι. Τους υπενθυμίζω, νομίζω οι περισσότεροι τους ξέρετε, τους ξέρετε ούτως ή άλλως. Βλέπω και στο κάτω μέρος της οθόνης ότι τα παιδιά έχουν ρίξει την κάρτα. Και υπενθυμίζω, 6970-42-47-82 το κινητό τηλέφωνο της εκπομπής για τα γραπτά σας μηνύματα. 2651-068-541 και 68-542 για τα τηλεφωνήματά σας. Φυσικά υπάρχει η σελίδα μας στο Facebook, η ώρα της Υπήρου με ελληνικούς χαρακτήρες και το mail της εκπομπής, ώρα Υπήρου papakigmail.com. Λοιπόν, πάμε να δούμε με τι ασχολούνται, με τι καταπιάνονται τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις και θα επιστρέψουμε βλέποντας τα όσα δήλωσαν με αφορμή τη χθεσινοβραδινή πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στα Γιάννενα, οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τζανακόπουλος και η κυρία Ξενογιανακοπούλου. Λίγο πριν την έναρξη της πολιτικής εκδήλωσης που διοργανώθηκε στην πόλη μας, έκαναν δηλώσεις στη Γιώτα Σταύρου και αναφέρθηκαν σε σημαντικά θέματα όπως η διεύρυνση φυσικά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλα που είναι ψηλά στην επικαιρότητα. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και επιστρέφουμε με το βίντεο αυτό. Λοιπόν, με τα νέα θα ξεκινήσουμε. Μέρισμα στα σκαριά δώρο για τους απόστρατους. Με εντολή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Άμυνας εξετάζονται οι δυνατότητες παροχής επιπλέον βοηθήματος. Ποια είναι τα οικονομικά περιθώρια και ποιους αφορά. Ποιες άλλες πρωτοβουλίες θα αναλυθούν. Ένφια μείωση φόρου μαζί με τις νέες αντικειμενικές. Αυθαίρετα, τελευταία παράταση ενός μηνός. Θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσα στις επόμενες ημέρες. Από Γαλλία-Γερμανία παιχνίδια εξουσίας στα Δυτικά Βαλκάνια. Απόδημη υπόγειες διεργασίες για τις 200 ψήφους. Επικίνδυνα σχέδια, ο Ερντογάν θέλει πυρηνικά όπλα. Και με παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας φεύγει για τη Βοστόνη ο μικρός Παναγιώτης Ραφαήλ. Τζόκερ για γέλια και για κλάματα, λέει η εφημερίδα. Μπάχαλο με τις αρμοδιότητες, τους ελέγχους και την εφαρμογή του νόμου. Ποιες ταινίες είναι κατάλληλες και ποιες ακατάλληλες και τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Στην εφημερίδα των συντακτών, ποιος φοβάται το Τζόκερ, λέει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Μνήμες σκοτεινών εποχών, ο ηθικός πανικός, το προσωπείο του κλόουν στις διαδηλώσεις των καταπιεσμένων. Η ταινία που κόβει εισιτήρια και διχάζει. Ψήφος απόδημων, βήματα και πάλι προς τα πίσω και τρίτη συνεδρίαση για τη Διακομματική Επιτροπή σήμερα στη Βουλή. Και πάμε να δούμε τι λέει η Καθημερινή. Μείωση φόρων στα ακίνητα φέρνει ένταξη νέων περιοχών στις αντικειμενικές στα τρία σενάρια. Πομπέο, στρατιωτική δράση κατά της Τουρκίας εάν χρειαστεί. Ψυχρολουσία για τον Τζόνσον από τον πρόεδρο της Βουλής. Παγώνουν τα ενίκια στο Βερολίνο για 5 χρόνια. Στον αέρα του έργα Όμνες για τη Βόρεια Μακεδονία και New York Times τα σχέδια του Ερντογάν για πυρηνικά. Αποκαλυπτικό δημοσίευμα. Αυτό μας έλειπε. Πάμε στην Αυγή. Επιστροφή στο 50. Ο νεοσυντηρητισμός πλανάται πάνω από τη χώρα και το βαθύ κράτος επιβάλλει τον νόμο και την τάξη του. 16άριδες στο τμήμα επιδιέβλεπαν την ταινία Τζόκερ. Προώρες εκλογές τώρα για να πάμε ξανά στη Βόρεια Μακεδονία μετά το όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δωροδοκούσε η Νοβάρτη, σιωπή από κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία για την παραδοχή Γεωργιάδη. Λατινική Αμερική, λαοί απέναντι στη νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα. Ώρα για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη της αριστεράς, προσκλητήριο Τσίπρα από την Κρήτη. Στον ελεύθερο τύπο, 1159 θέσεις μονίμων και εποχικών, τρέχουν 32 προκηρύξεις με αιτήσεις μέχρι και τα τέλη του μηνός αυτού. Πώς θα μειωθούν οι φόροι των ακινήτων. Μπάχαλο με τον ακατάλληλο Τζόκερ. Κουβάρει συμφωνία των Πρεσπών μετά τον μπλόκο Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Σκόπια. Ο Κοντζιάς ομολόγησε ότι δεν τα είχε σκεφτεί όλα.
νέα προσπάθεια συνένεσης για ψήφο στους απόδημους και σχετικά με τη ΔΕΗ, για οικιακούς πελάτες που θα υπογράψουν συμβόλου εκτός από τη ΔΕΗ και μπόνους υπηρεσίες τεχνικών επισκευών. Στο ριζοσπάστη, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα στη μάχη για τα συλλαλητήρια της Πέμπτης ενάντια στο αντεργατικό πολυνομοσχέδιο, στις 6.30 στα Προπύλαια και στις 7 στο Άγαλμα Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη, φυσικά και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπως και η δική μας. Από τους φοιτητικούς συλλόγους τώρα συντονίζονται και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις. Σε συγκέντρωση του Υπουργείου Παιδείας την 5η-24 Οκτωβρίου, καλούν 4 φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας που προχώρησαν σε συντονισμό με τα συλλαλητήρια της περασμένης Πέμπτης. Συλλαλητήρια σε ολόκληρη τη χώρα και στις 31 Οκτωβρίου. Για την τουρκική εισβολή στη Συρία, στη Ρωσία συνεχίζεται το παζάρι στην εκπνοή της Εκεχηρίας. Και να κλείσουμε με την αυτεμπορική. Κυνήγι φοροφυλετών, 564.034 που δεν ρύθμισαν τα χρέη τους προς την εφορία, κινδυνεύουν με αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Όχι στην περαίωση, ναι σε μειώσεις φόρων, οι αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Νέα βολή κατά του Μπόρις Τζόνσον, νέο πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό, μετά την άρνηση του εκπροσώπου της Βουλής των κοινοτήτων να θέσει προς ψηφοφορία τη συμφωνία για το Brexit, επειδή ο κανονισμός δεν επιτρέπει να έρθει προς ψήφιση για δεύτερη φορά, ψήφισμα με το ίδιο ερώτημα. Μειωμένος τώρα ο αριθμός των ανέργων μέσα στο Σεπτέμβρη και σχετικά με το ΕΣΠΑ, παράταση υλοποίησης 7.000 επενδυτικών σχεδίων. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά σε ό,τι αφορά τα πρωτοσέλιδα και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε τα όσα δήλωσαν οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ χθες το απόγευμα στη συνάδελφο τη Γιώτα Σταύρου, λίγο πριν την έναρξη της πολιτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Ιωαννίνων. Μια σημαντική προσπάθεια για τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στοίχημα αυτή η διεύρυνση, θα έλεγε κανείς? Θα έλεγα πάνω απ' όλα ότι είναι ιστορική ανάγκη και μεγάλη κοινωνική προτεραιότητα. Δηλαδή αυτό που είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, το βράδυ των εκλογών της 7ης Ιουλίου, ότι ο ελληνικός λαός με το ισχυρό ποσοστό του 31,5% έδωσε μια διπλή εντολή για προγραμματική και δυναμική αντιπολίτευση στη Βουλή και στην κοινωνία και ταυτόχρονα για την ανασυγκρότηση, την πολιτική, την οργανωτική, το μετασχηματισμό, τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να υπάρξει αντιστοίχηση με την πλατιά εκλογική κοινωνική του βάση και πάνω απ' όλα για να εκφράσει δυναμικά μια νέα προοδευτική πλειοψηφία για μια νέα διακυβέρνηση προοδευτική. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει αυτή η διεύρυνση, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, ώστε να δοθεί, αν θέλετε, και η απάντηση σε όσους λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δεν έχει φυσιογνωμία, αλλά την αναζητά? Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Να σας πω ότι όλοι όσοι τα προηγούμενα χρόνια σε μια λογική αντισύριζα μετόπου εργαζόντουσαν και πιστεύανε σε μια στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που φάνηκε στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, με το ποσοστό που έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το αντίθετο. Ότι στρατηγικά έχει εδρεωθεί ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ως ο βασικός πόλος και εκφραστής του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Άρα λοιπόν αυτή την περίοδο έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη πολιτική καμπάνια, μια πορεία στο λαό. Είδατε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκίνησε από την Αχαΐα, από την Πάτρα. Εγώ είχα πάει προχθές στην Τολεμαΐδα, στην Κοζάνη, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα. Όλα τα στελέχη αυτή την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, της Προοδευτικής Συμμαχίας, προχωράμε, κάνουμε μεγάλες συγκεντρώσεις ανοιχτές, συζητάμε πολιτικά, βάζουμε τους στόχους, τους προοδευτικούς για μια νέα προοδευτική προγραμματική βάση για το μέλλον, στη νέα συγκυρία που έχουμε μπροστά μας και ταυτόχρονα απευθυνόμαστε, κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες να έρθουν, να γραφτούν, έχουμε και την ψηφιακή μας πλατφόρμα, ώστε όλοι μαζί να εργαστούμε δυναμικά σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι θετική η μέχρι τώρα ανταπόκριση του κόσμου σε όλη αυτή την διαδικασία? Πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ θετική. Καταρχάς, όπου κάνουμε συγκεντρώσεις, γεμίζουν οι αίθουσες. Έρχεται πάρα πολύς κόσμος, ο οποίος δεν ήταν ως τώρα μέλος. Με την ψηφιακή πλατφόρμα, στις λίγες μέρες που λειτουργεί, έχουν ήδη γραφτεί περίπου 10.000, ίσως και παραπάνω, μέλη. Άρα υπάρχει αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον.
υπάρχει η συνειδητοποίηση της ανάγκης. Και εγώ θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να απευθυνθώ και σε αυτούς που ακόμα ενδεχομένως προβληματίζονται σε έναν κόσμο που διάλεξε την αποχή στις εκλογές, γιατί δεν είναι θέμα μόνο τι ποσοστό πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού δεν πήγε καν να ψηφίσει στις εκλογές. Άρα λοιπόν το κάλεσμα είναι και σε αυτούς να έρθουν, να συζητήσουμε, να συμμετάσχουν, να συνδιαμορφώσουμε μαζί ένα προοδευτικό μέλλον. Αφορά αυτή η απεύθυνση και πολιτικούς χώρους που θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνυπάρξουν με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν τον βηματισμό? Κοιτάξτε, απευθύνεται σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Απευθύνεται στους προοδευτικούς πολίτες πάνω απ' όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας ήδη από τότε που συγκροτήσαμε την Προοδευτική Συμμαχία στις αρχές της χρονιάς είχε απευθυνθεί και ευρύτερα σε προοδευτικές δυνάμεις. Δεν υπήρξε δυστυχώς από οργανωμένες δυνάμεις και άλλα κόμματα που κινούνται στον προοδευτικό χώρο ανταπόκριση. Θα έλεγα μάλιστα ότι δυστυχώς καμιά φορά είναι σαν να μην γίνανε εκλογές. Δηλαδή βλέπουμε ακόμα να χτυπάνε περισσότερο το ΣΥΡΙΖΑ, να κρατούν ίσες αποστάσεις, αντί να εστιάζονται στην αντιπολίτευση όσον αφορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απευθύνει ένα πανελλαδικό δημοκρατικό προσκλητήριο με στόχο να ανοίξει ως κόμμα και ως οργάνωση για να υποδεχθεί χιλιάδες πολίτες οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή την διάθεση και την αποφασιστικότητα να σφραγίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ με τις δικές τους προσδοκίες, με τις δικές τους αγωνίες, με τις δικές τους επιθυμίες, με στόχο και μια μαχητική αντιπολίτευση, αλλά και την προετοιμασία για τις αναγκαίες δημοκρατικές και προοδευτικές τομές που έχει ανάγκη η χώρα. Νομίζω ότι 8 χρόνια οι πολίτες έχουν δώσει αγώνες μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν εμπιστευτεί το ΣΥΡΙΖΑ και αυτή τη στιγμή είναι η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ να τους εμπιστευτεί. Αυτό έχω την εντύπωση ότι αποτελεί και τον κύριο συμβολισμό αυτής της μεγάλης, αυτής της πανελλαδικής προσπάθειας και αυτού του εγχειρήματος να αντιστοιχηθεί, αν θέλετε, ο πολιτικός ΣΥΡΙΖΑ με τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, με τους ανθρώπους της Προόδου, της Δημοκρατίας και της Αριστεράς στη χώρα. Κύριε Τζανακόπουλε, αυτό όμως θα πρέπει να συνοδευτεί με μια αυτοκριτική εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πολλή συζήτηση γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα για το τελικά αν φοβάται ο ΣΥΡΙΖΑ την αυτοκριτική. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό πολιτικό κόμμα αυτή τη στιγμή στο σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται που έχει αποδείξει εμπράκτος ότι δεν φοβάται την αυτοκριτική. Ήδη από την πρώτη στιγμή στις ευρωεκλογές, στη συνέχεια μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών άνοιξε μια συζήτηση για το τι συνέβη αυτά τα 4,5 χρόνια, τι πήγε όπως έπρεπε να πάει, τι δεν πήγε έτσι όπως θα θέλαμε, τι καταφέραμε και τι δεν καταφέραμε, και με αυτή την έννοια έχω την εντύπωση ότι η όλη συζήτηση έχει περισσότερο χαρακτήρα, η όλη συζήτηση ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντέχει την αυτοκριτική έχει περισσότερο χαρακτήρα εντυπωσιασμού ή δημιουργίας εντυπώσεων και δεν πάει στην ουσία των πραγμάτων. Ήδη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, σε δύο κεντρικές επιτροπές αλλά και στην ομιλία του στη ΔΕΘ έχει ανοίξει αυτή τη συζήτηση, έχει θέσει έχει εξηγήσει τις βασικές αιτίες που οδήγησαν στο αποτέλεσμα των εκλογών, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μια στρατηγική ήττα. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές, ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να αποσπάσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, να κερδίσει 1.750.000 ψήφους, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εκτός από τα λάθη έκανε και πολλά σωστά κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του. Έτσι λοιπόν αυτή η συζήτηση πρέπει φυσικά να συνεχίσει να εξελίσσεται, ωστόσο πρέπει να διατηρεί και τις αναγκαίες ισορροπίες.
Αυτοκριτική λοιπόν ναι, αυτομαστίγωμα και αριστερή μελαγχολία όχι. Μόνο να σας πω κάτι, ότι ακριβώς αυτή η πρακτική του ανοίγματος της συζήτησης σε σχέση με το τι πήγε καλά και το τι δεν πήγε καλά, είναι αν θέλετε μοναδική τουλάχιστον τα τελευταία 10-11 χρόνια, ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης, διότι ας σκεφτούμε λίγο τα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα πριν από το ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία ουδέποτε έχει κάνει αυτοκριτική για την περίοδο 2004-2009, κατά την οποία επί της ουσίας δημιουργήθηκαν και οι προϋποθέσεις χρεοκοπίας. Ή αντίστοιχα, έχετε ακούσει εσείς τις ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ ή της μετέπειτα Νέας Δημοκρατίας να κάνουν κριτική για τα δύο πρώτα μνημόνια? Το αντίθετο συμβαίνει. Αυτό το οποίο επιλέγουν να κάνουν είναι να υπερασπίζονται την πολιτική εκείνη η οποία όχι απλώς οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία, αλλά επί της ουσίας τη βήθησε σε μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση και σε μια άνευ προηγουμένου ύφεση. Υπερασπίζονται αυτή την πολιτική, αυτές τις πολιτικές επιλογές, λέγοντας ότι ήταν οι ορθές πολιτικές που έπρεπε να ακολουθούν εκείνη την περίοδο. Άρα λοιπόν η εκτίμησή μου είναι ότι αν υπάρχει ένα κόμμα που κάνει αυτοκριτική και παίρνει σοβαρά υπόψη του τις επιτυχίες και τα λάθη, αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Προοδευτική Συμμαχία. Να σας ζητήσω ένα σχόλιο για τις εξελίξεις αναφορικά με τις συνταξιακές διαπραγματεύσεις και για την Αλβανία, αλλά κυρίως για τη Βόρεια Μακεδονία και κυρίως τι μπορεί να σημάνει για τη χώρα μας. Με δεδομένο ότι ήταν ένα θέμα το οποίο προχώρησε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κληθήκατε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος πολλές φορές να απαντήσετε. Θα σας πω το εξής. Νομικά, στενά νομικά, το γεγονός ότι δεν προχωρούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Βόρειας Μακεδονίας δεν δημιουργούν, νομικά επαναλαμβάνω, πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ισχύ και τη δεσμευτικότητα της Συμφωνίας των Πρεσπών, με την έννοια ότι δεν είναι ευθύνη της Ελλάδας το γεγονός ότι οδηγηθήκαμε σε αυτό το πολύ κακό σε κάθε περίπτωση πολιτικό αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ωστόσο, αυτό το οποίο οφείλει κανείς να επισημάνει είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, μάλλον αμήχανα παρακολούθησαν όλη αυτή την εξέλιξη, δεν πήραν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν οι πολιτικές πια επιπλοκές οι οποίες είδαμε ότι έχουν αρχίσει να δημιουργούνται στην Βόρεια Μακεδονία με την προκήρυξη εκλογών που σε κάθε περίπτωση δημιουργούν αστάθεια, αβεβαιότητα και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ή να προεξοφλήσει ποιες συνέπειες θα έχουν στις διμερείς μας σχέσεις. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο εμείς οφείλουμε να κάνουμε ως χώρα πια και δεν μιλάω ως πολιτικές δυνάμεις είναι να υπερασπιστούμε τη Συμφωνία των Πρεσπών η οποία ευτυχώς φαίνεται πια και ο κύριος Μητσοτάκης να το αναγνωρίζει αυτό ότι έχει επιλύσει ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, ένα λιμνάζον επί μια 30ετία πρόβλημα μεταξύ των δύο χωρών, το έχει επιλύσει με έναν τρόπο αμοιβαία εποφελή και με αυτή την έννοια έχουμε κάθε συμφέρον ως χώρα και ως ελληνική πολιτεία να υπερασπιστούμε αυτήν την συμφωνία. Αυτό το οποίο βεβαίως κάποιος πρέπει να πει είναι ότι φάνηκε πως η Ευρώπη για άλλη μια φορά δεν κατάφερε να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, υπήρξε απολύτως αναξιόπιστη και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει σε συνολικότερο επίπεδο για την ίδια την πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Είναι κάτι που αφορά βέβαια και το θέμα της Τουρκίας, σχετίζεται και με την Τουρκία, γιατί και σε σχέση με την Τουρκία είδαμε τις ίδιες τάσεις και με το θέμα των προσφυγικών. Ναι, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα ζητήματα στα οποία θα έπρεπε να έχει επιδείξει αποφασιστικότητα, αλληλεγγύη, σχέδιο και πλάνο, δεν έχει ανταποκριθεί όπως κανείς θα περίμενε, αν και θα έλεγε κανείς ότι αυτό ήταν δεδομένο με αν ληφθούν υπόψη οι πολιτικοί συσχετισμοί στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν δείτε και στην οικονομική κρίση, νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο ότι δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα οι πολιτικές επιλογές που έγιναν από τη μεριά
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης και των θεσμών που την εκπροσωπούν. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα μνημονιακά προγράμματα τα οποία υλοποιήθηκαν και στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία, αλλά και τις πολιτικές εκείνες οι οποίες δημιούργησαν κύματα ακροδεξιάς πολιτικής δυσαρέσκειας. Το ίδιο συμβαίνει και στο προσφυγικό, όπου η Ευρώπη δεν έχει τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσει με έναν τρόπο στοιχειωδώς αλληλέγγυο και με καταμερισμό των ευθυνών σε όλες τις χώρες. Οποιαδήποτε χώρα δεν συμφωνεί έχει το ελεύθερο χοντρικά να κάνει ό,τι καταλαβαίνει σε σχέση με τη διαχείριση του προσφυγικού. Μπορεί χαρακτηριστικότερο όλων των παραδειγμάτων είναι η Ουγγαρία, η οποία έχει κλείσει τα σύνορά της και ευθύνεται επί της ουσίας για το κλείσιμο των συνόρων των χωρών του Βίζεγκραντ μαζί με την Αυστρία. Το ίδιο συμβαίνει και στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, όπου και εκεί βλέπουμε μια πολιτική αμηχανία στην διαχείριση των κρισιακών καταστάσεων οι οποίες έχουν ξεσπάσει. Το ίδιο συμβαίνει φυσικά και στο θέμα το οποίο εσείς αναδείξατε προηγουμένως, δηλαδή τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Αλβανίας, αλλά κυρίως της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία νομίζω ότι είχε κερδίσει το δικαίωμά της να εκκινήσει ευρωπαϊκές ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Τελικά εμείς ως χώρα θα πρέπει, για να κλείσουμε με αυτό κύριε Τζανακόπουλε, ως χώρα να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και πολιτικές δυνάμεις αυτής της χώρας, ώστε επιτέλους στα εθνικά θέματα να υπάρξει μια ενιαία γραμμή. Κοιτάξτε να δείτε, φάνηκε από τον τρόπο που αντιπολιτεύτηκε η Νέα Δημοκρατία την Συμφωνία των Πρεσπών, ότι το πρόβλημα της ενιαίας γραμμής είναι κατεξοχήν πολιτικό. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να επενδύσει σε μια ρητορική η οποία, αν θέλετε, χάιδευε ακροδεξιά αυτιά, χάιδευε ακροδεξιά ακροατήρια, με μόνο σκοπό του να αξιοποιήσει, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα ακροατήρια και αυτές τις πολιτικές δυνάμεις για να ανέλθει στην εξουσία, ενώ μόλις ανήλθε στην εξουσία ξέχασε όλη αυτή την αντιπολιτευτική ρητορική και πριν από λίγες μέρες κατάφερε να ξεστομίσει και το όνομα Βόρεια Μακεδονία στη συνέντευξή του στο Πολίτικο. Αν οι πολιτικές δυνάμεις στη χώρα, και μιλώ για τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις, διότι υπάρχουν και ακροδεξιές, ακραίες δηλαδή δυνάμεις, οι οποίες φλερτάρουν ακόμα και με τον φασισμό, που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ενταχθούν σε ένα σχέδιο μιας ενιαίας εθνικής γραμμής, ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική. Αλλά αν οι δημοκρατικές δυνάμεις δείχνουν τη στοιχειώδη υπευθυνότητα και δεν οδηγούνται στις ακρότητες που οδηγήθηκε ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια, έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσαν να βρεθούν σε επιμέρους σημεία χρυσές τομές και να υπάρχει ένας κοινός βηματισμός όλων των πολιτικών δυνάμεων σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, πήραμε μία γεύση, αλλά θα δούμε αναλυτικά και στο ρεπορτάζ των Δελτίων Ειδήσεων του Ήπειρου στη Βιέννα αποσπάσματα από τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση στην ΕΙΜ, την πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θα αφήσουμε όμως στην κεντρική πολιτική σκηνή. Θα έρθουμε σε άλλα θέματα που αφορούν την κοινωνία, συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, όπως είναι και οι εργαζόμενοι και η τεχνική του ΟΤΕ. Θα δούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Έτσι, πολλές φορές έρχονται στο φως της δημοσιότητας θέματα που τους απασχολούν, εργατικά ατυχήματα και άλλα. Αλλά όχι καλές συνθήκες εργασίας όπως καταγγέλουν. Και φυσικά όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα με τον κύριο Φωλιά, είναι αναπληρωτής γραμματέας Ένωσης Τεχνικών ΟΤΕ. Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, και συγγνώμη λίγο για το γρίζο της φωνής, γιατί από τις πολλές ομιλίες έχουμε βραχνιάσει. Περαστικά σας, λοιπόν. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην σας ταλαιπωρίζω πολύ. Όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο έτσι να μας πείτε το λόγο παρουσίας σας στην πόλη των Ιωαννίνων. Όπως με ενημερώνατε λίγο νωρίτερα, είχαμε και κάποιο εργατικό ατύχημα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα, στις 11 του μηνός ακριβώς, στο Κουτσελιό Ιωαννίνων. Ο συνάδελφος ο Μιχάλης, δεν θέλω να πω το επίθετο του για αυτούς τους λόγους. Έπεσε, τον έστειλε η υπηρεσία κατά παράβαση καθήκοντος ο τοπικός προϊστάμενος εδώ του τεχνικού διαμερίσματος, που έχει την κύρια ευθύνη για την Ήπειρο και για την Κέρκυρα, και τον έστειλε μονοπρόσωπο συνεργείο. Ανέβηκε να κάνει μια βλάβη στην κολόνα του ΟΤΕ, στο στήλο, και εκείνη την ώρα ο στήλος έσπασε και πήδηξε τη σκάλα που ανέβηκε και έσπασε το χέρι του. Δηλαδή από τύχη δεν έπαθε μεγαλύτερη ζημιά να χτυπήσει το κεφάλι και να μείνει στον τόπο και να έχουμε άλλα πράγματα. Και...
Αυτό, όπως καταλαβαίνω, προϋποθέτει να είναι δύο, να είναι διμελές στο συνεργείο, όταν υπάρχουν διεσλάβες. Ναι, ακριβώς. Η εργατική νομοθεσία και ο νόμος του 35-10, 38-50 του 10, λέει ξεκάθαρα ότι κάθε εργαζόμενος που είναι εκτός οπτικού πεδίου άλλου εργαζόμενου, δηλαδή που δεν έχει οπτικό πεδίο μεγάλων εργαζόμενων, για οτιδήποτε πάθει, είτε το τζίμισε σφίγγα και έπαθε λυκό σοκ, είτε ένα φίδι, είτε καρδιά, είτε λιποθυμικό επεισόδιο, οφείλει δηλαδή η υπηρεσία, κάθε υπηρεσία, δεν έχει θέμα μόνο με τον ΟΤΕ, οφείλει να έχει παθρωμένα διπλά συνεργεία, πέρα από τη βοήθεια την τεχνική που μπορεί να του προσφέρει, να είναι και άμεσα θέμα υγιεινής και ασφάλειας για την ζωή του. Αν πάθει ένα έφραγμα, ποιος θα τον βρει. Αν χτυπούσε στο κεφάλι και έμενε στον τόπο, ποιος θα τον έβρισκε. Μάλιστα. Εκεί είναι τα εγκλήματα της εργοδοσίας που θυσιάζουν τους εργαζόμενους στο βωμό του κέρδους και τον πριμ των κάθε διευθυντών τοπικών. Εσείς καταγγέλλετε ότι γενικότερα έχουν αυξηθεί πολύ τα εργατικά ατυχήματα τα τελευταία χρόνια. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει αυτό γιατί από όταν ειδικοποιήθηκε ο ΤΕ, που τον παρουσίασε σαν μοντέλο ανάπτυξης, ήταν μια φούσκα ιδιωτικοποίηση εισαγωγικά. Ξεπουλήθηκαν οι θηγατρικές στα Βαλκάνια όλες, μειώθηκαν οι σταθερές θέσεις εργασίας πάνω από 8.000. Αντικαθιστούνται με outsourcing, με εργολαβίες και με μεγάλη εντατικοποίηση, με δουλεμπορικές εταιρείες αντικαθιστάει τους μόνιμους εργαζόμενους που διώχνει ο ΤΕ, με μαύρη εργασία αδήλωτη πολλές φορές που δουλεύουν εργολάβοι και υπάρχει τεράστια εντατικοποίηση στο προσωπικό του εν απομείναν που καλείται να βγάλει σε πέρα με τις διάφορες εθελοσίες που διεκρίνουν διάφορες κυβερνήσεις, να βγάλει όλο το τεχνικό έργο που συνεχώς αυξάνεται. Εσείς οι εργαζόμενοι και οι τεχνικοί του ΟΤΕ τι ζητάτε, τι θα πρέπει να αλλάξει και πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα? Μπορούν κάλλιστα, αν οι επιθεωρήσεις εργασίας παίξουν τον ρόλο τους, που εδώ φαίνεται ότι τον παίξανε γιατί κάναμε άμεση παρέμβαση και σήμερα πήγαμε στον ΟΤΕ στα Γιάννη να παρουσία της διευθύντριας από την Πάτρα που, όπου ανήκει η επιθεώρηση εργασίας των Ιωαννίνων στα κεντρικά της. Είχε έρθει η διευθύντρια από την Πάτρα για μια μερίδα που υπήρχε χθες στην πόλη των Ιωαννίνων και με τον τοπικό προϊστάμενο εδώ, τον κύριο Βάγκη τον Παύλο. Πήγαμε σήμερα στον ΟΤΕ στα Γιάννηνα, στο τεχνικό διαμέρισμα, έγιναν οι συστάσεις και περιμένουν το πόρισμα από τον ΟΤΕ την απάντησή τους για να ακολουθηθεί η διαδικασία που ξέρει η επιθεώρηση εργασίας που πρέπει από τον νόμο είναι υποχρεωμένη η αρμοδιότητα της επιθεώρησης να εφαρμόσει τα δέοντα. Τι άλλο ζητάτε από τον ΟΤΕ? Ζητάμε να κάνει προσλήψεις, να εφαρμόσει καταρχήν την σωματική μας, δηλαδή την προστασία που απορρέει από την εργατική νομοθεσία για παραβιάσεις ωραρίου και της εργατικής νομοθεσίας, να παντρώσει τουλάχιστον, που είναι απαραίτητο σε μια περιοχή όπως είναι η Ήπειρος, γιατί και εγώ από εδώ κατάγομαι, από το Τσουμέρκα, δεν μπορεί τώρα να στέλνει ένα συνεργείο μόνο του να φτιάξει ένα τηλέφωνο στο Χ χωριό, να μην αναφέρω ονόματα, δεν έχει σημασία, που είναι απομακρυσμένο και οποιοδήποτε συνάδελφος μπορεί να πάει στιγμή να σκοτωθεί. Είχαμε τέτοια ατυχήματα. Υπήρχε πόρισμα της επιθεώρησης εργασίας να φανταλώσει τα διπλά συνεργεία και πάλι αγνοούν και βολεύονται με διάφορα. Προτιμούν να πληρώνουν πριν και να θυσιάζουν ανθρώπινες ζωές στο βωμό του κέρδους. Γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει από όταν ειδικοποιήθηκε ο ΤΕ είναι να αυξήνουν την κερδοφορία της επιχείρησης και κάθε τοπική προϊστάμενη και η ελίτ της διοίκησης του ΟΤΕ έχουν ανάλογα με όσα λιγότερα άτομα βγάζουν περισσότερη δουλειά, αυξάνουν τα μπόνους και τα πριν οι ίδιοι. Δηλαδή, στο βωμό των πριμ και στην κερδοφορία της επιχείρησης θυσιάζουν ανθρώπινες ζωές. Συνειδητά. Γιατί δεν είναι μία φορά, δεν είναι δύο, έχουμε συνεχή εργατικά ατυχήματα. Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία που δείχνουν κατά πόσο έχουν αυξηθεί τα εργατικά ατυχήματα τα τελευταία χρόνια? Το 2008, που πριν ιδιωτικοποιηθεί ο ΤΕ, είχαμε 28 εργατικά ατυχήματα. Με 15.000 εργαζόμενους. Το 2000. Σημειώσεις είχα κρατήσει λίγε εδώ. Το 2015 γίνανε 60. Μάλιστα. Το 2017 έχουμε 87. Και τώρα το 2018 έχουμε 113 εργατικά ατυχήματα τα δηλωμένα. Γιατί υπάρχουν και δήλωτα από την τρομοκρατία που υπάρχει. Οι εργαζόμενοι φοβούνται να τα δηλώσουν. Κακώς βέβαια. Εμείς τους λέμε να τα δηλώνουν όλα. Γιατί μπορεί μεθαύριο από ένα εργατικό ατύχημα να υποστεί μια σοβαρή ζημιά ο συνάδελφος και να πωληθεί σαν ανίκανος. Ενώ ευθύνεται η υπηρεσία που τον έστειλε στο εργατικό ατύχημα και έχει την κύρια ευθύνη. Λοιπόν, έχουμε 113 εργατικά ατυχήματα το 2018, επίσημα δηλωμένα από τον ΟΤΕ, που αντιστοιχούν μέρα παραμέρα. Αν βάλουμε τις 52 εβδομάδες που έχει ο χρόνος, θα δείτε ότι στα 113 μέρα παραμέρα και παραπάνω, δηλαδή σχεδόν κάθε μέρα έχουμε ένα εργατικό ατύχημα. Και αντί να συμμορφωθούν να εφαρμόσουν την νομιμότητα, βάζουν πάνω απ' όλα το κέρδος, έχουν την κάλυψη στην πολιτική, θεωρώ, και ορισμένοι προϊστάμενοι
γίνονται βασιλικότεροι του βασιλέως μόνο και μόνο για να αυξήσουν το προσωπικό τους πρέπει. Και θυσιάζουν τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι πώς απαντάνε και μέσα από το συνδικαλισμό, έτσι, μέσα προσπαθούμε από. Προσπαθούμε και εγώ εδώ. Από τους συλλόγους, τις ενώσεις, στην ομοσπονδία σας, πώς απαντάτε. Δηλαδή, θα δούμε ίσως το επόμενο διάστημα κινητοποίησης. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση του εργατικού ατυχήματος εδώ στην πόλη μας, μιλάτε για επιθεώρηση εργασίας κλπ. Έγιναν όλα τα δέοντα. Κάναμε όλα τα δέοντα, ναι. Περιμένουμε τα πορίσματα. Γενικότερα, σκοπεύετε να απαντήσετε με κινητοποίηση. Έχουμε πολλά ζητήματα ανοιχτά τώρα. Χθες άνοιξε ο το θέμα. Δίνει σε εργολάβους τις νέες συνδέσεις των παρόχων. Οι πάροχοι από το Σύνταγμα δεν μπορούν να ανοίξουν τα καφάο του ΟΤΕ, τις καμπίνες στο δρόμο. Λοιπόν, και οποιοδήποτε είναι σε άλλη εταιρεία εκτός του ΟΤΕ, επειδή ο ΟΤΕ έχει το κύριο δίκτυο της χώρας ακόμη, ήταν ο καθολικός πάροχος μέχρι σήμερα στη χώρα, όλες οι συνδέσεις, όπως είναι και τα δίκτυα της ΔΕΗ που τα έχει μόνο ο ΟΤΕ, κρατική ΔΕΗ, όλοι κουμπώνουν και ακουμπάνε πάνω στο δίκτυο του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ οφείλει μόνο με εξειδικευμένους, με αποφάσεις της ΑΔΑΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Απολύτων Επικοινωνιών, οφείλει μόνο το μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό να επεμβαίνει σε αυτά, γιατί έχει θέμα το απόρριτο και ασφάλεια των επικοινωνιών. Mm-hmm. Μπορεί να βάλει κοριό οποιοδήποτε μπει, να παρακολουθήσει όποιον θέλει. Ήδη έχουν γίνει δημοσιεύματα για αυτά, έχουν ξανασυμβεί. Και για την προστασία του απορρίτου οφείλει μόνο από τον ΟΤΕ. Παραβιάζοντας το Σύνταγμα και πάλι στο βωμό του κέρδους, από σήμερα ξεκίνησε στην Αθήνα, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Και βάζει, δίνει στους εργολάβους, σε οποιοδήποτε περνάει απ' έξω, να ανοίγει τα καφάο και να βάζει συνδέσεις των παρόχων σε πρώτη φάση, ώστε να τους δώσει όλο το έργο. Σαν Πανελλήνια Ένωση Τεχνικών ΟΤΕ, που είμαι και αναπληρωτής γραμματέας, σήμερα συνεδριάσαμε μετά από τη νέα αυτή εξέλιξη και αποφασίσαμε να κάνουμε ενημέρωση στους εργαζόμενους. Τρία οριστάσια αποφασίσαμε για την Παρασκευή και για την Τρίτη. Μάλιστα. Και μετά θα κλιμακώσουμε τους αγώνες μας, ώσπου η διοίκηση να αναγκαστεί να τον πάρει πίσω. Μάλιστα. Δηλαδή δεν σέβονται ούτε το απόρριτο των επικοινωνιών. Έχετε που είναι υποχρεωμένα από τον νόμο και το Σύνταγμα. Αρκετά ανοιχτά μέτωπα από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουμε τη σύμβαση. Mm-hmm. Έχουμε ένα μαύρο δουλεμπόριο που δουλεύουν στην Κοσμοτέ Value, τη θηγατρική του ΟΤΕ, τη δουλεμπορική που την αποκαλούμε εμείς, η οποία είναι πάνω από 4.500 με μισθούς πείνας, από 2.500 κατοστάρικα μέχρι 5.500. Με μια εξαθλιωμένη συνθήκη και με καταπίεση, με τα ακουστικά συνέχεια, με τους παρακολουθούν με καταπίεση, τρομερή τρομοκρατία. Και αντί να τους εντάξει τον ΟΤΕ που δουλεύουν για τον ΟΤΕ, προσπαθεί με μισθούς πείνας να έχει αυτή την κερδοφορία ο ΟΤΕ. Μάλιστα. Και τα εργατικά ατυχήματα που είπαμε, στους υπερεργολάβους που δίνει έργα για να αποφύγει τις ποινικές ευθύνες, εκεί από ό,τι με ενημέρωσε και επιθεώρηση εργασίας, εκεί έχουμε καθημερινά εργατικά ατυχήματα. Δηλαδή, άνθρωποι του εργολάβου σακατεύονται καθημερινά. Άνθρωποι με 500 ευρώ και αν έχουν μεροκάματο και αν έχουν ένσημο. Εκεί και αν υπάρχει δουλεμπόριο. Εκεί αν υπάρχει εργατικό ατύχημα. Άρα εσείς διεκδικείτε το καλύτερο που μπορείτε για τις συνθήκες εργασίας. Για την υγιεινή και ασφάλεια οπωσδήποτε. Μα και αυτά, ναι, πέστε μου. Απλά αυτό, σε αυτό θέλω να καταλήξω. Καταλαβαίνω ότι έχετε αρκετά ανοιχτά μέτωπα και διεκδικείτε ό,τι καλύτερο μπορείτε για τους συναδέλφους σας, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ό,τι καλύτερο μπορείτε μέσα από την ένωσή σας. Ο κόσμος, και να κλείσουμε με αυτό, συμμετέχει στις ενώσεις. Συμμετέχει, ναι. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ ευτυχώς ακόμη δεν έχει διαβρωθεί το. Δεν έχουν φτάσει στο να μην θέλουν, ας πούμε, να συγχαθούν το συνδικαλιστικό κίνημα. Ακόμη mm-hmm. συμμετέχουν ενεργά. Δόξα τω Θεώ, να στηρίζουν τις αποφάσεις όλες, άσχετα αν πώς παίρνονται κλπ. Αλλά εργαζόμενοι συμμετέχουν. Τώρα μπροστά μας έχουμε και την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης που τελειώνει η σύμβαση η συλλογική μας και καλούμε τη διοίκηση να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εμείς ζητάμε τριετή σύμβαση γιατί έχουμε κάνει τεράστιες θυσίες αυτά τα χρόνια της κρίσης. Έχουμε δεχτεί και μείωση με υπογραφή σύμβασης 12% του μισθού μας. Και κάποτε πρέπει και εμείς να μας άνουμε, γιατί μιλάμε για μια εταιρεία που έχει καθαρή κερδοφορία 1.000.000 την ημέρα, καθαρή κερδοφορία. Και αντί να κάνει προσλήψεις, να ανασάνει κοινωνία, η χυμαζόμενη κοινωνία εδώ που πεινάνε και τα παιδιά μας κινητεύονται κλπ. Και να ανοίξει νέες θέσεις εργασίας και εμείς να δουλεύουμε με ανθρώπινες συνθήκες και η κοινωνία να ανασάνει με κάποιους μισθούς που θα. Και τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν κάνουν τίποτε. Προτιμούν να δίνουν τεράστιους μισθούς. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ αμείβεται 20 φορές το μισθό του Έλληνα Πρωθυπουργού. Οι διευθυντές του ΟΤΕ, οι γενικοί, να αμείβονται πάνω από 8 φορές το μισθό του Έλληνα Πρωθυπουργού και όλοι αυτοί να σου πουνάνε το δάχτυλο και σου μιλάνε για κρίση και πάνω στα πλήν και μπόνους να μας ακατεύουν και να μας σκοτώνουν. Δεν πάει άλλο. Εμείς καλούμε και τους εργαζόμενους να ξεσηκωθούν, καλούμε και την κοινωνία να αντιδράσει, να απαιτήσει από τον ΟΤΕ που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ΟΤΕ και όλων αυτών να ανοίξουν θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Και να μην σε κατέβονται τα παιδιά του κάθε γειτονά μας, του κάθε συνανθρώπου μας, του κάθε φίλου μας και συγγενή, όπου και αν δουλεύει. Μάλιστα. Γιατί αν δεν ανοίξει ο ΟΤΕ με τέτοια τεράστια κυκλοφορία, ποιος θα ανοίξει. Μάλιστα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε και ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε να τα λέμε υπό άλλες συνθήκες και να είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν το βλέπω με την ιδιοκτησία του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom. Πηγαίνουμε από κακό στο χειρότερο. Δυστυχώς προσπαθούν να την περάσουν σε ένα μοντέλο ιδιωτικοποίησης για να ξεπουλήσουν και τη ΔΕΗ. Ό,τι έφτιαξε η ελληνική κοινωνία με αίμα και θυσίες μετά τον πόλεμο και έτσι αυτές τις επιχειρήσεις προσπαθούν να τις πουλήσουν. Ήδη πουλήσαν αεροδρόμια, λιμάνια και είμαστε από ένα καθεστώς μας κάνανε αποικία πάλι. Δυστυχώς δεν μας αξίζει αυτή η τύχη. Παλέψαμε, σπουδάσαμε τα παιδιά μας, δουλέψαμε κι εμείς και μας αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φωλιά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα πήγε παρά τέταρτο ώρα, είναι απαραίτητο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας. Επειδή κάθε δευτερόλεπτο μετράει, επειδή θέλεις να είσαι εκεί για αυτούς που αγαπάς, επειδή η φαρμακευτική αγωγή είναι μέρος μόνο της θεραπείας, Caren Tourism Enterprises είναι περισσότερα από μια άμεση βοήθεια. Είναι ασθενοφόρα, νοσηλεία, θεραπεία, κατακλύσεις, ιατροί, αποκατάσταση, εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικός εξοπλισμός και αναλώσιμα κατευθείαν σπίτι σας. Και ακόμη, μετακινήσεις ασθενών και ραντεβού σε ιατρία. Caren Tourism Enterprises. Ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας. Caren Tourism Enterprises. Με εχεμήθεια, διακριτικότητα και σεβασμό. Κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Καλέστε μας στο 6936-49-0848 όλο το 24ωρο και στο πενταψήφιο 11044. Εκεί που η γνώση συναντάει την εξειδίκευση. Εκεί που η τεχνολογία συναντάει την τεχνογνωσία. Εκεί που 12 τομείς συναντούν 85 ειδικότητες. Εκεί που τα όνειρα συναντούν τις δυνατότητες. Εκεί που η ποιότητα συναντάει την εκπαίδευση. Delta 360. Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Καλαμάτα, Χανιά. Μάθε περισσότερα στο delta360.gr. Δύο σημεία ορίζουν μια ευθεία. Τρία σημεία ορίζουν το μέλλον σου. Όταν οι επιθυμίες για τελειότητα δεν περιορίζονται. Η ανάγκη για πείρα και εξειδίκευση είναι αδιαπραγμάτευτη. Η επιλογή είναι μία. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Είδη γίνης, πλακάκια υδραυλικά. Χρώματα, θέρμανση όλων των ειδών και ηλιακής ενέργειας. Σίδερα, πάνελ, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μηχανήματα και θερμοκήπια. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Προτάσεις υψηλής αισθητικής για το μπάνιο. Με υπογραφές των καλύτερων εταιριών. Από το 1968. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Στα Ιωάννινα, 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνα 26510-85185-186 και 187. Και στη Φιλιππιάδα, Σόλωνος Γκίκα 50. Τηλέφωνα 26830-22588 και 22852. Και στο ίντερνετ www.tziakos.gr. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Υπογράφει χώρους ποιότητας. Το μουσι. Μόνο τριμάρισμα. Σίγουρα. Άμα το βάψουμε και το κοντίνουμε λιγάκι, θα δείξεις 20 χρόνια νεότερος. 20 χρόνια νεότερος. Λες. Λέω, ακόμη και αν αλλάξει η εμφάνιση, η καρδιά μένει πάντα ίδια. Ναι ρε φίλε, 20 χρόνια μετά και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τελικά οι δυνατές φιλίες είναι fix. Από χέρι σε χέρι, από γενιά σε γενιά. Fix Ελλάς, μία χώρα, μία μπύρα. Μόλις πρώτο ήρθα στα Γιάννενα, τότε γνώρισα τυχαία την Κρίστη και με πήγε να διαλέξουμε τα έπιπλα για το σπίτι μου. Πού αλλού, στον Παπαναστασίου. Τρεις όροφοι με απίστευτη ποικιλία επίπλων με περίμεναν να διαλέξω. Θα έρχονταν ο αδελφός της Κρίστη να μας πάρει και τη στιγμή που μπαίνει με βρίσκει ξαπλωμένη στο κρεβάτι και μου πετάει «Μην ενοχλείστε, συνεχίστε». Και εγώ ξανά ξάπλωσα μαζί του.
για πάντα. Και όταν ήρθε το κοριτσάκι μας, φυσικά πήγαμε στον Παπαναστασίου για τα παιδικά έπιπλα. Η Κρίστη επέμενε να ανοίξω το γραφείο που συζητούσαμε τόσα χρόνια και πήγαμε για έπιπλα, πού αλλού, στον Παπαναστασίου και πήραμε μαζί μας και την μεγάλη μου κόρη. Και τότε συνέβη το απροσδόκητο. Έπιπλα Παπαναστασίου. Μια ζωή για μια ζωή. Σε σένα θα αφήσω το σπίτι, το κατόι και τα βακούφια. Εσύ, Λελιό, θα πάρεις τα ζώα και τον παρά. Μικρή, σε σένα μένει μόνο η ευχή μου και η συνταγή για το υπηρώτικο γιαούρτι. Νέο Δοδόνι Υπηρώτικο Στραγγιστό. Εμπνευσμένο από την αυθεντική, παραδοσιακή συνταγή. Δοδόνι Υπηρώτικο Στραγγιστό. Η γεύση της κληρονομιάς μας. Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις. Και βέβαια το ίδιο το κοτόπουλο. Να είναι ελεύθερης προσοχής. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά. Είμαστε δυνατοί όταν είμαστε ενωμένοι. Έχουμε σίγουρη τη νίκη όταν έχουμε μια ισχυρή ομάδα. Μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο. Όταν δίπλα μας στέκονται άνθρωποι που ενδιαφέρονται για μας. Στηρίζουμε τον τόπο μας όταν συνεισφέρουμε προς όφελος κάθε συμπολίτη μας. Γιατί έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. Η μοναδική σας τράπεζα, η τράπεζα όλων των Ηπειρωτών. Όσο ψηλά και να φτάσεις, πάντα να θυμάσαι από πού ξεκίνησες. Τη λίμνη, τη βροχή, τον καρπό, το πάθος και το όραμα αποτυπωμένα στα πρόσωπα γύρω μας. Γιατί είναι αυτά που μας έφεραν στην πρώτη γραμμή της γεύσης και της πρωτοπορίας. Και είναι αυτά που μας δίνουν τη δύναμη να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Νητσιάκος. Αγαπάμε τον τόπο μας. Και φίλοι, επιστρέψαμε και μαζί μας όπως κάθε Τρίτη είναι ο Νίκος Ορόζος. Θα μας ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις στην οικονομία, στο μέτωπο της οικονομίας, στο εσωτερικό και το εξωτερικό βέβαια, το τι συμβαίνει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα θέματα της επικαιρότητας που αφορούν την οικονομία μας και είναι ψηλά. Καλησπέρα, Νίκο. Χαίρομαι που είσαι εδώ και αυτή την Τρίτη. Καλησπέρα και από εμένα. Νομίζω ότι πολλές φορές επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα, αλλά σαφώς και θα πρέπει, γιατί μια υπενθύμηση όταν είναι αισιόδοξη και δημιουργεί θετικά μηνύματα, θα πρέπει σαφώς και να την έχουμε συνεχώς στο μυαλό μας. Θεωρώ πως είμαστε στη φάση της ανάρρωσης οικονομίας. Mm-hmm. Θα συνεχίσω να το λέω. Τι σημαίνει ανάρρωση? Επουλώνουμε όλοι μας πληγές, μικρές ή μεγάλες, και θεωρώ πως το 2020, εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, θα δούμε μια οικονομία πραγματικά να αρχίσει να κάνει τα πρώτα δειλά βήματα ανάπτυξης. Δεν έχει να κάνει με το ποιος κυβερνάει, έχει να κάνει με το πώς ακριβώς βλέπουμε τις πολιτικές να εξελίσσονται γύρω μας. Και αυτό είναι, Έλληνα, νομίζω ότι το πιο θετικό και αυτό που περίμεναν όλοι να δουν μια θετική έκβαση των πραγμάτων. Να πάμε τώρα λίγο. Έχεις καιρό να μιλήσεις έτσι τόσο αισιόδοξα. Ναι, γιατί θα πρέπει να θυμίσω για ακόμη μια φορά ότι παρακολουθώ τις πολιτικές και όχι τους πολιτικούς.
Mm-hmm. Όχι τα πρόσωπα, αλλά αυτά που κάνουν τα πρόσωπα. Θεωρώ πως τούτη η κυβέρνηση και συγκεκριμένα τούτο λεχθέντος, ο Πρωθυπουργός, έχει ασχοληθεί με πολλά σημαντικά θέματα. Ίσως είναι η πρώτη φορά που μέσα σε 100 τουλάχιστον ημέρες ένας Πρωθυπουργός ασχολείται με όλα τα αμίζωνα και καυτά θέματα προσωπικά ο ίδιος, επιπλέον από ό,τι όλοι οι υπόλοιποι. Νομίζω πως πραγματικά αυτό που λέγανε τηρείται μέχρι κεραίας, είχε σχέδιο και αρχίζει αυτό να φαίνεται. Ελπίζω σε μια συνέχεια, όπως και η εκκίνηση, για να δούμε, νομίζω, θετικότερες, πραγματικά θετικότερες μέρες και όχι πλασματικές σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος για τις πολιτικές πράξεις και όχι για τα πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχουμε, τι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία την οικονομική? Παίζουν αρκετά πράγματα τα οποία αρχίζουν δειλά-δειλά να κάνουν την εμφάνισή τους. Θα πρέπει να τα μεταφράζουμε με θετικό πρόσημο, γιατί μόνο αυτό αυτή τη στιγμή θα πρέπει να συγκρατήσουμε. Εταιρικά ομόλογα. Είναι κάτι που είχαμε ξεχάσει. Οι εταιρείες δεν μπορούσαν να δανειστούν, ούτε στις αγορές μπορούσαν να βγούνε και είχαν το λεγόμενο πρόβλημα ρευστότητας, ιδιαίτερα οξύ σε πολλές και μεγάλες επιχειρήσεις. Σιγά σιγά αρχίζει να σπάει αυτό. Έχουμε περίπου ένα μήνα, όλο το Σεπτέμβριο, που τα πρώτα δειλά βήματα γίνονται από κάποιες εταιρείες να δανειστούν από τις λεγόμενες αγορές, εκτός δηλαδή τραπεζών, στη δευτερογενή, να μπορέσουν να αντλήσουν κάποια κεφάλαια, ώστε να λειτουργήσουν ακόμη καλύτερα. Τα λεγόμενα εταιρικά ομόλογα είναι σαφώς δείκτης υγείας της επιχειρηματικότητας σε μία χώρα. Στην Ελλάδα, λοιπόν, είχαμε καταντήσει τα εταιρικά ομόλογα τα τελευταία χρόνια να υπάρχουν μόνο, δυστυχώς, ως θέμα συζήτησης και όχι ως θέμα επένδυσης. Μπαίνουμε λοιπόν σιγά-σιγά εκεί. Οι εταιρείες δανείζονται χρήματα, χαμηλώνουν αρκετά τα επιτόκια. Θα δούμε μέχρι τέλος του χρόνου αρκετές εταιρείες να δανείζονται από τις αγορές, να αποκτούν ρευστότητα και αυτό θα δημιουργήσει ένα θετικό, όχι μόνο μήνυμα, αλλά και ένα θετικό πρόσημο στην οικονομία. Προϋπολογισμός. Θεωρώ μέσα στον Νοέμβριο θα τον έχουμε ακτινογραφήσει πλήρως σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του. Αυτό που θα πρέπει και θα δούμε στην πορεία να συγκρατήσουμε είναι ότι διατηρείται το 3,5% σαν πρωτογενές πλεώνασμα. Είναι η πρίκα που δυστυχώς κουβαλάμε, αρνητική μεν πρίκα δε. Θεωρώ όμως ότι το 2020 θα γίνουν όχι απλά συζητήσεις, θα γίνουν και πράξεις επ' αυτού στο να μειωθεί αυτό το εγκληματικό υψηλά πλεώνασμα που πρέπει να συγκεντρώνουμε. Η ανάπτυξη τοποθετείται στο 2%. Θεωρώ πως είναι πολύ, θα έλεγα, συρρυκνωμένη. Κατά την ταπεινή μου άποψη, η ανάπτυξη, εάν εξελιχθούν όλα ομαλά, το 20% θα ξεπεράσει το 2,5-3%. Θα δούμε για πρώτη φορά να ξεφεύγουμε πέραν του 2,5% όσον αφορά την ανάπτυξη. Και τέλος, να δούμε την ελάφρυνση των φόρων που θα λειτουργήσουν στο κομμάτι της ανάπτυξης. Η ελάφρυνση αυτή θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Θα δούμε ακριβώς, θα έχουμε την ευκαιρία μέσα στο Νοέμβριο να δούμε ποιους αφορά αυτή η ελάφρυνση και πώς θα ενεργήσει θετικά και με ποιον πολλαπλασιαστεί στην δική μας οικονομία. Επίσης, να πάμε δημοσιονομικό κενό, το οποίο για πρώτη φορά πιθανότατα το 19 και το 20 δεν θα χρειαστεί περαιτέρω μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κράτος θα έχει την ικανότητα να πορευτεί και το 2020 με όλα όσα είχαν τα προηγούμενα χρόνια αποφασιστεί. Δεν θα έχουμε δυστυχώς, θέλω να πιστεύω, δυσάρεστες περαιτέρω εκπλήξεις. Και αυτό σαφώς μεταφράζεται σε συρρήκνωση της οικονομίας. Επίσης, να πούμε ότι η βιωσιμότητα του χρέους είναι κάτι το οποίο σύντομα θα δούμε στο προσκήνιο να συζητάτε και να διευθετείτε. Είναι μία από τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ούτως ώστε να συμμετέχουμε στην ποσοτική χαλάρωση για πρώτη φορά και εμείς ως χώρα, στο δωρεάν χρήμα δηλαδή. Γι' αυτό και είμαι αισιόδοξο ότι σιγά σιγά τα πρώτα βήματα γίνονται, είναι σταθερά, είναι προς την σωστή κατεύθυνση και αναρρώνει η οικονομία και τοποθετεί τις βάσεις για τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια. Τέλος, να πούμε ότι το ζητούμενο θα είναι το 19 και το 20, θα αρχίσουμε ήδη να το βλέπουμε, τα κρατικά έσοδα, τα έσοδα δηλαδή που θα εισπράξει το κράτος από τον Έλληνα πολίτη, σε μία βάση η οποία δεν θα πληγώνει την οικονομία και δεν θα την οδηγεί σε καθοδικό σπιράλ. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα χρήματα δεν είναι ατελείωτα,
όπως και ότι δεν φυτρώνουν στα δέντρα. Παράγονται από τους ανθρώπους μέσω εισοδημάτων. Η φορολογία λοιπόν και οι ασφαλιστικές εισφορές είναι ένας φουγγάρι, είναι ένας τρόπος αφέμαξης χρημάτων από το κράτος. Σαφώς και πρέπει να πληρώνουμε και ασφαλιστικές εισφορές και φόρους. Όμως, στον βαθμό και στο ύψος, αν θέλεις, των όσων ο καθένας μπορεί. Αυθαίρετα δεν μπορούμε να λέμε ότι μας λείπουν τόσα δισεκατομμύρια, τα μεταφράζουμε σε φόρους. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το 2020 προς την κατεύθυνση αυτήν και η μείωση φορολογίας και ο επαναπροσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών. Mm-hmm. Μπορούμε και θέλουμε να πληρώσουμε, όμως πρέπει να έχουμε την ικανότητα. Άρα λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε, να βρούμε μια ισορροπία, ούτως ώστε να έχουμε κρατικά έσοδα, απ' την άλλη όμως να μην διαλύουμε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς. Η χρυσή τομή μπορεί να βρεθεί, φτάνει να υπάρχει η βούληση που θέλω να πιστεύω, δειλά μεν, θέλω όμως να πιστεύω ότι υπάρχει στην παρούσα φάση, να βρεθεί αυτή η ισορροπία. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις λίγο τι δείχνει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, γιατί πολλές φορές σε ρωτάω. Κάθε φορά έτσι μας δείχνει και διαφορετικά πράγματα. Τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τη δεδομένη χρονική στιγμή μας δείχνει, θα δούμε και λίγο την προϊστορία, ότι δυστυχώς πάλι βαίνει επιταχύρω. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Για πολλωστή φορά θα εξηγήσω πως σαν χώρα παράγουμε δυστυχώς πολύ λίγα από αυτά που καταναλώνουν. Άρα λοιπόν όταν χρειαζόμαστε πράγματα, προϊόντα, αγαθά, κατά κύριο λόγο υλικά, απευθυνόμαστε εκτός των τυχών για να κάνουμε τις λεγόμενες εισαγωγές. Όταν όμως εισάγουμε προϊόντα, αυτόματα διώχνουμε χρήματα και εισοδήματά μας και κάνουμε τους άλλους πλούσιους σε εισαγωγικά. Κάνουμε καλύτερη τη ζωή των άλλων πολιτών που εισάγουμε τα προϊόντα των επιχειρήσεών τους. Το ισοζύγιο λοιπόν τρεχουσών συναλλαγών δείχνει ότι για ακόμη μια φορά η Ελλάδα είναι ακόμη στα σπάργανα, ούτως ώστε να προσπαθήσει να ισοσκελίσει τις εισαγωγές με τις εξαγωγές, να μην χάνουμε δηλαδή χρήματα. Η χειρότερη μας χρονιά είναι το 6 και το 7, οι δύο, όπου έχουμε απολέσει περίπου στα 30 με 35 δισεκατομμύρια κάθε χρονιά. Αυτά τα χρήματα πήγανε σε ξένες επιχειρήσεις, εισάγοντας τα προϊόντα αυτών, άρα πήγαν σε μισθούς των Γερμανών και όχι μόνο. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή μοιραία, αν θέλουμε να καλυτερεύσουμε τη ροή των χρημάτων που φεύγουν σε σχέση με αυτά που μπαίνουν στη χώρα, ευτυχώς υπάρχει και ο τουρισμός, θα πρέπει να μην καταναλώνουμε τουλάχιστον τα μισά προϊόντα. Αυτό όμως δεν γίνεται. Τι μπορούμε να κάνουμε σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας, σε πρώτη φάση, να αρχίσουμε να παράγουμε προϊόντα που καταναλώνουμε καθημερινά ως Έλληνες, ούτως ώστε τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε για την απόκτηση και κατανάλωση αυτών των προϊόντων να έχουν κατάληξη ελληνικές τσέπες και όχι γερμανικές, γαλλικές, αγγλικές και εγώ δεν ξέρω ποιον άλλων χωρών. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις με τη σειρά τους να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και όλα αυτά τα θετικά που λέμε χρόνια τώρα και υποστηρίζουμε από αυτό το βήμα και από αυτό και από αυτή την εκπομπή. Ναι, είναι, θα έλεγε κανείς, τραγικό να φέρνουμε πατάτες, για παράδειγμα, από την Αίγυπτο ή να εισάγουμε σπεριδοειδή από την Ισπανία, έτσι. Και λεμόνια από την Αργεντινή. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου είναι ο λαχανόκηπος, λένε όλοι, κλιματικά τουλάχιστον, της Μεσογείου, είναι τουλάχιστον ανόητο, για να είμαι κομψός, να εισάγουμε αυτά τα προϊόντα από άλλες χώρες που είναι πολύ κατώτερης ποιότητας και υψηλότερης τιμής. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε. Να δίνουμε όσο και όσο το ελαιόλαδό μας. Ακριβώς. Και να το μεταποιούν, για παράδειγμα, οι Ιταλοί, τι είναι, πιο μάγκες από εμάς, μου επικατατραπεί. Πιθανότατα αυτό έχουν αποδείξει. Ότι έτσι, να το πούμε με απλή ελληνική γλώσσα, έγιναν πιο μάγκες ή πιο ικανοί. Τους κάναμε. Τους κάναμε κι εμείς, δυστυχώς. Κλείνοντας, επειδή οι αριθμοί πάντα λένε την αλήθεια, είτε συμφωνούμε είτε όχι, να σου πω ότι την τελευταία δεκαετία έχουν εξέλθει από την χώρα 492 δισεκατομμύρια σε εισαγωγές και έχουν εισέλθει με εξαγωγές, τουρισμό και ό,τι άλλο εισβάλλει σε εισαγωγικά και όχι μόνο χρήμα στη χώρα, 259 δισεκατομμύρια. Έχουμε χάσει λοιπόν 233 δισεκατομμύρια μέσα σε μια δεκαετία. Τουλάχιστον το 1/3 εξ αυτών
να τροφοδοτούσε προϊόντα ελληνικών επιχειρήσεων, νομίζω πως δεν θα συζητούσαμε ούτε για μνημόνια, ούτε για παροχές, ούτε για χαμηλές συντάξεις. Δυστυχώς όμως τροφοδοτούμε τις συντάξεις και τα ταμεία άλλων. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε λίγο το φορολογικό πρόβλημα της χώρας μας με αριθμούς. Να πάμε να το δούμε, γιατί η φορολογία είναι συνέπεια πολλών πραγμάτων. Είναι καταρχάς το ετήσιο ραντεβού που έχουμε με την εφορία. Πληρώνουμε όλοι μας τον φόρο εισοδήματος. Τι γίνεται όμως με τα εισοδήματα? Θα πρέπει να ξέρουμε πώς λειτουργεί αυτό το κομμάτι. Όλοι πληρώνουμε έναν φόρο. Αυτό πάει συνήθως με βάση τα εισοδήματα που δηλώνουμε. Να πούμε ότι από 0 έως 25.000 τα τελευταία τουλάχιστον 4-5 χρόνια στην Ελλάδα δηλώνουν 8 στους 10 Έλληνες. Καλά ακούσατε. 8 στους 10 Έλληνες δηλώνουν εισόδημα κάτω από 25.000. Οι 13 δηλώνουν εισόδημα από 25 έως 50 και άνω των 50 δηλώνουν μόλις 8 Έλληνες πολίτες. Έπειτα συζητάμε για ανάπτυξη όταν βλέπουμε ότι όλα τα εισοδήματα ρέπουν και έχουν την κατιούσα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως είναι τα μοναδικά χρήματα που κινούνται, σαφώς υπάρχει και το λεγόμενο μαύρο χρήμα. Όμως οι αριθμοί δείχνουν ότι οι Έλληνες δεν παράγουν εισόδημα. Έχει μεγάλη δόση αλήθειας. Το 14% των φορολογικών εσόδων τα πληρώνει η μεγάλη ομάδα. Το 80% κάτω των 25.000. Το 25% η δεύτερη ομάδα 25-50.000 και άνω των 50.000 είναι αυτοί που σηκώνουν αυτό που λέμε όλο τον κόσμο της οικονομίας. Το 60% των φορολογικών εισόδων παράγεται από μια μικρή ομάδα που δηλώνει άνω των 50.000 ευρώ επαγγελματιών, μισθωτών και επιχειρήσεων. Επίσης να πούμε ότι ο αριθμός φορολογουμένων τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια έχει δυστυχώς μειωθεί. Όλο και λιγότεροι έχουν θέση εργασίας που θα παράγει εισόδημα και θα πληρώσουν φόρους. Παρατηρήθηκε τα τελευταία 4 χρόνια κάτι το οποίο δυστυχώς πληρώνουμε αυτή τη στιγμή, είναι το να επιβληθούν υψηλότατοι φόροι και ασφαλιστικές φορές στο κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι παρήγαγαν εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ. Αυτό οδήγησε πολλούς σε στραγγαλισμό και στη δημιουργία δυστυχώς χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Νομίζω πως ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο αυτοί, οι οποίοι τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια έχουν πλέον ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία. Προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω θα πρέπει να κινηθεί τάχιστα η κυβέρνηση. Πρώτο βήμα είδαμε 120 δόσεις. Ήδη εγκρίθηκε, να σου πω, από την Ευρωζώνη και από τους δανειστές για την πληρωμή φόρων όχι μόνο σε 12 πλέον αλλά και σε 24 δόσεις και πιθανότητα του χρόνου σε 36 με ένα αυξημένο επιτόκιο. Mm-hmm. Αυτό δείχνει την πρόθεση που έχουμε όλοι κατά νου στο να εξυπηρετήσουμε τα χρέη μας, όχι όμως με όρους που βολεύει το κράτος, αλλά με όρους, και είναι σωστό αυτό, που βολεύει τη τσέπη του καθενός. Να θυμηθούμε λοιπόν πως μπορούμε να σηκώσουμε όσο βάρος εμείς αντέχουμε και όσο όχι όσο νομίζει ο καθένας. Προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω έχει να κερδίσει πάρα πολλά το κράτος στη πραξιμότητα και όχι να τραβάει μια ευθεία γραμμή και να παίρνει οριζόντια μέτρα που οι περισσότεροι δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν. Μάλιστα. Θέλω να δούμε λίγο τη συμπεριφορά των εισοδημάτων των νοικοκυριών στη διάρκεια της κρίσης. Ούτως ή άλλως, πραγματικά τα νοικοκυριά είναι αυτά που έτσι υπέστησαν τις μεγαλύτερες, οι μικρομεσαίοι, όλοι μας αυτοί που υπέστησαν τις μεγαλύτερες περικοπές και πώς πραγματικά απορρόφησαν αυτούς τους κραδασμούς της κρίσης στα απλά και καθημερινά. Αυτό θα δούμε σήμερα. Ναι. Να πούμε ότι το εισόδημα είναι αυτό το οποίο λαμβάνουμε σαν αντίτιμο για την εργασία ή ό,τι άλλο παρέχουμε. Το εισόδημα σαφώς μεταφράζεται σε ευρώ. Με αυτό λοιπόν το εισόδημα καλύπτουμε πάγιες ανάγκες σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση καλύπτουμε προαιρετικές ανάγκες. Ό,τι περισσεύει και αν περισσεύει είναι το λεγόμενο κομμάτι που αποταμιεύουμε τακτικά ή έκτακτα. Ο καθένας μας... περισσότεροι Έλληνες τα τελευταία χρόνια το έχουν ξεχάσει αυτό. Ακριβώς. Έχουν ξεχάσει την λέξη αποταμίευση, πολύ δε περισσότερο την έννοια της. Αν ξεκινήσουμε να κάνουμε μία αναδρομή από το 2000, θα δούμε ότι η καλύτερη μας χρονιά ήταν το 2008. Ήταν μία χρονιά
που οι αποταμιεύσεις ξεπέρασαν τα 15 δισεκατομμύρια μόνο εκείνη τη χρονιά. Ήταν μια χρονιά που πολύ άνετα καλύψαμε τις ανάγκες μας, όχι μόνο τις βασικές, γι' αυτό και έμεινε χρήμα να αποταμιεύσουμε. Από το 2000 μέχρι το 2008-2009 λοιπόν βλέπουμε μια ανωδική πορεία και των εισοδημάτων και της κατανάλωσης και της αποταμίευσης. Αυτό σημαίνει ότι κυκλοφορούσε πολύ απλά και λαϊκά χρήμα. Τόσο, ούτως ώστε να μας δίνει την ικανότητα να αποταμιεύουμε κιόλας. Από το 10 μέχρι το 2000 περίπου 13 με 14 εισερχόμαστε στην κρίση, βλέπουμε τα εισοδήματα να μειώνονται, η κατανάλωση το ίδιο, αλλά επειδή ήταν τα πρώτα χρόνια, πάλι έστω και μεταβίαση περισσότερη εξημών, είχαμε τη δυνατότητα έστω να κάνουμε μηδενικό ισοζύγιο. Δηλαδή όσα χρειαζόταν να καταναλώσουμε, τόσα είχαμε σαν εισόδημα. Mm-hmm. Και καλά ήταν μέχρι εδώ. Από το 2014 περνάμε ίσως για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην εποχή της αρνητικής αποταμίευσης. Τα εισοδήματα ήταν λίγα, οι καταναλώσεις που έπρεπε εμείς να έχουμε και να πληρώσουμε τα έξοδά μας με χρήματα ήταν περισσότερα, με αποτέλεσμα πολύ εξημών να χρησιμοποιούμε κάθε χρόνο ένα ποσό, όσοι σαφώς είχανε, μέσα από τις αποταμιεύσεις. Αυτό σημαίνει αρνητική αποταμίευση. Όχι μόνο δεν αποταμιεύω, αλλά βάζω χέρι και στα αποταμιευμένα. Αυτό συνεχίστηκε και κορυφώθηκε το 2017, που φτάσαμε να έχουμε μία αρνητική αποταμίευση της τάξης του 8,8%. Η χειρότερη χρονιά στην νεότερη ελληνική ιστορία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό συνδέεται και με την φορολογία, διότι πολλοί για να ανταπεξέλθουν στην φορολογία αναγκάστηκαν είτε να δανειστούν είτε να χρησιμοποιήσουν δικούς τους ίδιους πόρους για να πληρώσουν ανελαστικές δαπάνες. Φτάνουμε λοιπόν σήμερα στο 2018 να βλέπουμε για πρώτη φορά, και αυτό συμβαίνει δειλά-δειλά από το 2017, βλέπουμε να αρχίσει σιγά-σιγά για ένα κομμάτι του πληθυσμού να εξισορροπείται, Έλενα, το κομμάτι του εισοδήματος με το κομμάτι της κατανάλωσης. Εδώ υπάρχει όμως ένα κρυφό μυστικό. Ποιο είναι αυτό? Τι συμβαίνει? Πολλοί πλήρωσαν τα τελευταία δύο χρόνια τις υποχρεώσεις τους, τις μετέφεραν στο τραπεζικό κομμάτι μέσω πιστωτικών καρτών και άτοκες δόσεις. Αυτό σημαίνει ότι σιγά-σιγά μπόρεσε ο Έλληνας πολίτης να αποπληρώσει τις οφειλές, ενώ στο κράτος φαίνεται τακτοποιημένος, ο ίδιος έχει πλέον οφειλές μεταφέρει προς την τράπεζα κάθε μήνα για τα επόμενά του χρόνια. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι ο τρόπος το πώς θα βρούμε να πληρώσουμε τους υπέρογκους φόρους, το ζητούμενο είναι πώς θα χαμηλώσει φορολογία για να δημιουργηθούν θέσεις δηλαδή, εργασίας και εισοδήματα. Υπήρχαν άνθρωποι που δανείζονταν σε εισαγωγικά ή φτιάχναν πιστωτικές κάρτες κλπ. Το 2017 ειδικά θυμάμαι. Για να πάρουν, ναι. Για να ουσιαστικά να πληρώσουν τα χρέη τους. Ήταν το κύριο θέμα συζήτησης και αυτό που έπεφτε στο τραπέζι και προτινόταν mm-hmm. από αρκετούς. Και από τις τράπεζες. Αφού 12 άτοκες και εφλείς την εφορία και έχεις να κάνεις μαζί μας δια 12 το ποσό. Για κάποιους σαφώς ήταν ευεργετικό. Mm-hmm. Για κάποιους όμως όχι. Διότι μη γνωρίζοντας τα εισοδήματα της επόμενης χρονιάς, πολλοί εξ αυτών ευρέθησαν σε αδυναμία να τακτοποιήσουν αυτή ακριβώς την υποχρέωση μήνα-μήνα προς τις τράπεζες. Και μετά μπήκαν οι τόκοι και όλα τα σχετικά που γνωρίζουμε. Άρα, για να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση, ουσιαστικά η χειρότερη χρονιά ποια ήτανε, σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά και τα εισοδήματά τους? Η χειρότερη χρονιά ήταν το 2017. Το 2017. Είχαμε μείον 8,8 αρνητική αποταμίευση. Ήταν η χρονιά που οι περισσότεροι από εμάς, μεσοσταθμικά πάντα, mm-hmm. βάλαμε το χέρι στη τσέπη μας για να καλύψουμε με τις αποταμιεύσεις πάγιες ανελαστικές δαπάνες. Δεν συζητάμε για εκδρομές. Συζητάμε για δαπάνες που πρέπει να πληρωθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζω όλα αυτά να είναι πίσω μας και να τα έχουμε αφήσει πολύ πίσω και σε λίγα χρόνια να μην τα ξανασκεφτόμαστε και να τα συζητάμε. Και από εμάς, διότι πρέπει κάποια στιγμή το πάθημα να γίνει και μάθημα. Mm-hmm. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τις κάρτες που μας έχεις ετοιμάσει για αυτή την εβδομάδα. Πολύ ωραία. Οι πωλήσεις κόκκινων δανείων από τις 4 συστημικές τράπεζες. Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και θα συμβαίνει. Σωτήρη μου, βγάλε σε παρακαλώ λίγο την συστηματικά κάρτα από κάτω. Μέχρι το 2022 οι τράπεζες θα πωλούν κόκκινα δάνεια. Mm-hmm. Θα προσπαθούν να εξηγιάνουν τους ισολογισμούς. Mm-hmm.
Μη έχοντας πλέον άλλη επιλογή, η πλατφόρμα Ηρακλής, τα πάντα θα λειτουργήσουν στην υπηρεσία της αποσυμφόρησης, αν θέλεις, των τραπεζικών ισολογισμών για να μπορέσουν με τη σειρά τους τράπεζες να δημιουργήσουν χώρο για νέες χορηγήσεις τα επόμενα 2 χρόνια. Μάλιστα. Πάντως, διαβάζω σήμερα σε δημοσίευμα έτσι μεγάλου οικονομικού site, όπου λέει ότι οι τράπεζες έχουν δώσει λύση σε 7,5 δις ευρώ μεγάλα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια. Κάτι δείχνει αυτό. Δείχνει και μάλιστα αυτό το οποίο εξήγηλε υπουργός κυβέρνησης, είναι το ότι πρέπει να ρυθμιστούν τα πάντα όσον αφορά τις οφειλές στο κράτος, στα ασφαλιστικά ταμεία και στις τράπεζες με ένα συνολικό και απλό εύκολο τρόπο που να στηρίζεται στο τι ο καθένας μπορεί με βάση το εισόδημα που κατέχει να πληρώσει. Είναι το πιο απλό πράγμα και νομίζω ότι θα έχει τουλάχιστον κατά 70% συνέπεια και συνέχεια. Δεν έχει νόημα να ρυθμίζουμε κάτι σήμερα και αύριο το πρωί να το βρίσκουμε μπροστά μας. Μάλιστα. Οι ελληνικές εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, αυτό που λέγαμε, έχουν αυξηθεί και διασώζουν σε ένα βαθμό την αιμορραγία που έχουμε, διότι πολύ απλά αύριο το πρωί στην Ελλάδα μας πει κάποιος ότι έχετε 20 δις επιπλέον σαν οικονομία να καταναλώσετε χωρίς ποινές και χωρίς δανεισμό, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα χτυπήσει κόκκινο. Γιατί πολύ απλά αυτά τα χρήματα, δυστυχώς το 90% αυτών θα κατευθυνθεί σε ξένα χέρια, σε ξένες επιχειρήσεις, γιατί είπαμε, παράγουμε πολύ λίγα προϊόντα, δυστυχώς. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Κέρδη από τον τουρισμό. Κατά περιφέρεια βλέπουμε και συνολικά αριστερά επάνω, στην Ήπειρο κατά 7,1, περίπου 11.500. Αρκετά καλά είμαστε ως Ήπειρος, κεντρική Μακεδονία είναι στο 10%, στο 73% τα Ιόνια νησιά. Εδώ υπάρχει μια ανακολουθία, ως Ήπειρος είμαστε πάρα πολύ κοντά στα Ιόνια νησιά. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, εφόσον τα Ιόνια νησιά έχουν τόσο μεγάλο τουριστικό ρεύμα, σαφώς και θα πρέπει να παραδειγματιστούμε, να τίνουμε χείρα συνεργασίας, να ζητήσουμε τεχνογνωσία, know-how, πώς το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στα Ιόνια νησιά. Εντάξει, έχουν θάλασσα, αλλά και εμείς έχουμε πολλές ομορφιές στην Ήπειρο. Και να βρούμε μια δίωδο επικοινωνίας με τα Ιόνια νησιά, τουλάχιστον που είμαστε κοντά, για να διευρύνουμε το πακέτο των επισκεπτών εκεί, δίνοντάς τους και τη δυνατότητα να επισκεφτούν την ηπειρωτική χώρα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από το εγώ και να πάμε στο εμείς. Να συνεργαστούμε, ο ένας να βοηθήσει τον άλλον σε τεχνογνωσία και ό,τι άλλο κατέχει. Δεν είναι κακό να μην ξέρεις, κακό είναι να μην θες να μάθεις. Και αυτό πρέπει να το αποβάλουμε όλοι μας. Έχεις απόλυτο δίκιο, νομίζω. Και έχουμε κάτι άλλο, κλείνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και αυτή την εβδομάδα που ήσουν μαζί μας. Και φυσικά θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός την ερχόμενη Τρίτη. Πρώτα Θεός και με υγεία επιτρέποντος. Ναι, την ερχόμενη Τρίτη θα είμαστε εδώ. Δεν κάνω λάθος, γιατί Δευτέρα είναι 28η, οπότε την Τρίτη θα είμαστε κανονικά στο πόστο μας. Νίκο, να σε ευχαριστήσω και μιας και θα έρθει και τρίμερο, να σου ευχηθώ και καλό τρίμερο. Ευχαριστώ επίσης. Καλό τρίμερο σε όλους. Είναι και εθνική γιορτή. Ναι, γι' αυτό το λέω. Είναι η εθνική γιορτή, είναι μεγάλη γιορτή. Να τονωθούμε για ακόμη μια φορά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Θα μιλήσουμε για την αιμοδοσία, για όμορφες εκδηλώσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και όχι μόνο. Και δράσεις που κάνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ανατολής, ένας από τους πιο δραστήριους της ευρύτερης περιοχής. Θα μιλήσουμε για την αφικτιονία και για όσες δράσεις έχουν γίνει με αφορμή έτσι, τη διάδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Είναι στάση ζωής, θα πρέπει να την ακολουθήσουμε όλοι όσοι μπορούμε τουλάχιστον ή ο καθένας από το μετεταιρίζει του. Μπορεί να μην μπορείς να δώσεις αίμα, αλλά μπορείς να είσαι εθελοντής και να το επικοινωνείς παντού και έστω και με αυτόν τον τρόπο. Αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα εδώ, σε λίγα λεπτά μαζί μας, ο πρόεδρος και ο γραμματέας της ομάδας εθελοντών αιμοδοτών Ανατολής. Εάν θέλετε δωρεάν θέρμανση από τη φύση, αντλία θερμότητας Mitsubishi Electric.
Τώρα κάθε σπίτι απολαμβάνει μοναδική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης χωρίς πετρέλαιο, λέβητες και καμινάδες. Οικονομία έως και 70% σε σχέση με το πετρέλαιο. Η εγκατάσταση γίνεται χωρίς επεμβάσεις στο εσωτερικό του σπιτιού. Η κορυφαία σειρά αντλιών θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες έως μείον 25 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης. Ψήξη θέρμανση ύλης. Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα. Τηλέφωνα 30 069 και 30 200. Στο Κταίο Παπαδόπουλος, η δική σας ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό. Στο 26510-41400. Κταίο Παπαδόπουλος, στην Περιφερειακή Οδό. Αν δεν παίρνει, πάρτε Χουσκβάρνα. Φέρτε μας τώρα για απόσυρση το παλιό σας αλυσοπρίωνο και αποκτήστε ένα κορυφαίο Χουσκβάρνα από τη σειρά 400 με κέρδος έως 211 ευρώ. Husqvarna. Κορυφαία σου ειδική τεχνολογία. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Husqvarna νομού Ιωάννινων, Κατσούκης Δημήτριος. Λεωφόρο Γράμμο 117 Ιωάννινα, έναντι αεροδρομίου. Τηλέφωνο 26510-83400. Και στην ιστοσελίδα μας www.katsoukis.gr. Καλπάκια 2019. Από 18 έως 28 Οκτωβρίου. Ιστορικές εκδηλώσεις μνήμης καθημερινά. Με κορύφωση την αναπαράσταση της μάχης του Καλπακίου την Κυριακή 27 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, αγώνας δρόμου, ο δρόμος της νίκης. Ο Δήμος Πογονίου σας προσκαλεί και σας περιμένει στα χώματα που γράφτηκε το έπος του 40. Καλπάκια 2019. Από 18 έως 28 Οκτωβρίου. Τέσσερις χιλιάδες μπάλες. Και αύριο άλλες τόσες. Και ύπνο από νωρίς. Χωρίς ύπνο. Η καινοτομία θέλει δημιουργία και όραμα. Πιάνω μαθήματα και πάλι πιάνω. Το αύριο όμως έχει τρελό ρυθμό. Αύριο σχολείο και μετά τρέξιμο, τρέξιμο, τρέξιμο. Ένας είναι ο στόχος. Η κορυφή. Το αύριο μοιάζει με το νερό. Δεν έχει σχήμα. Εσύ του το δίνεις. Το Ζαγόρι αγκαλιάζει τους νέους που δημιουργούν ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα μας. Ένα αύριο που θα μας κάνει όλους περήφανος. Ζαγόρι, το καλό το έχουμε μέσα μας. Mountains, το μεγαλύτερο κατάστημα ειδικού εξοπλισμού στα Γιάννενα. Αν είστε λάτρης της φύσης, στο κατάστημα Mountains θα βρείτε αυτό που ζητάτε. Mountains. Διαθέτουμε το πιο σύγχρονο εξοπλισμό για ορειβασία και υπαίθριους περιπάτους. Mountains. Τα πάντα για το κυνήγι, το ψάρεμα, την κατάδυση και το κάμπινγκ. Κατάστημα ειδικού εξοπλισμού Mountains. Κάτσαρη 41 στα Γιάννενα. Σας περιμένουμε.
Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί συναντώ πρωτίστως φίλους, ανθρώπους που ξέρω ότι έχουν αφιερώσει μεγάλο κομμάτι του ελεύθερου χρόνου και της προσωπικής του ζωής στον εθελοντισμό και πιο συγκεκριμένα στην εθελοντική αιμοδοσία, στη διάδοση αυτού του πολύ σημαντικού μηνύματος. Δεν είναι έτσι, θα έλεγα, γραφικό να υπενθυμίζουμε και να λέμε ότι 10 λεπτά από το χρόνο μας και από το αίμα μας μπορούν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή. Και γι' αυτό είμαστε εδώ να επικοινωνήσουμε για ακόμη μια φορά τις δράσεις του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ανατολής. Ο Χρήστος ο Ιωαννίδης και ο Νίκος ο Μπαρακτάρης βρίσκονται μαζί μου σήμερα και τους ευχαριστώ πολύ. Με αφορμή την αυριανή εθελοντική αιμοδοσία στην Ανατολή. Και χάρηκα γιατί μου λέγατε νωρίτερα ότι κάθε φορά που το επικοινωνούμε από εδώ μαζεύονται όλο και περισσότεροι εθελοντές. Χαίρομαι πάρα πολύ και να τους καλέσουμε ανοιχτά όλους. Να δώσουν το παρόν αύριο. Η χαρά είναι δική μας. Μάλλον είστε γουρλού, έχετε θετική αύρα, δεν ξέρω τι να πω. Θετική ενέργεια, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ και είναι χρέος μας, νομίζω, να τα επικοινωνούμε όλα αυτά. Και πραγματικά, κάθε μέρα, αν μπορούσα και από ένα σύλλογο και από έναν εκπρόσωπο να είχα, αν μου το ζητούσαν, πραγματικά θα ήταν χαρά μου για να περνάμε αυτά τα μηνύματα στην κοινωνία μας. Και εμάς είναι μεγάλη μας τιμή που είμαστε εδώ, μας στηρίζετε πάντα. Το λέμε και το ξαναλέμε και είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Γιατί είναι τοπικό μέσο και ο κόσμος ενημερώνεται κάθε φορά και πάντα από αυτό που λέω ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πάντα, πάντοτε. Έτσι. Αυτό θα πρέπει να είναι το μέτρο σύγκρισής μας. Να γινόμαστε πάντα καλύτεροι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αύριο 5.30 ώρα στην Ανατολή, κάλεσμα ανοιχτό προς όλους, σε συνεργασία με ποιο νοσοκομείο. Νοσοκομείο Χατζικώστα, 5.30 με 8.30 στην ουσία θα είμαστε εκεί, στο Πνευματικό Κέντρο Ανατολής, όπως κάθε φορά. Χαρά μας να έρθουν όσοι και πέραν του συλλόγου άνθρωποι θέλουν να συμμετέχουν και να δώσουν τα 10 λεπτά αυτά του χρόνου, όπως είπες. Και φυσικά, το έχουμε ξαναπεί, ακόμη και μια ερώτηση, μια ενημέρωση και με την παρουσία των γιατρών της κινητής μονάδας, αλλά και από εμάς, έτσι, να δοθεί. Χαρά μας, όποιος έχει τη δυνατότητα, να έρθει από το απόγευμα. Να σπάσουν τα ταμπού. Να σπάσει το ταμπού και να πω εγώ ότι φέτος ειδικά, δεν ξέρω γιατί, λόγω της θερινής περίοδου υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε αίμα. Τα νοσοκομεία όλο το καλοκαίρι έκαναν συνεχείς εκκλήσεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αύριο να πάει με καλά στην αιμοδοσία, να έρθει κόσμος. Να πάμε εμείς σαν σύλλογος, να πάει, γιατί εμείς, θέλω να το διευκρινίσω, το έχω ξαναπεί, ότι είμαστε πρώτα για την εθελοντική αιμοδοσία, σαν ιδέα, και μετά είμαστε για το σύλλογο, έτσι. Μας ενδιαφέρει η διάδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έρθει κόσμος, να ενισχυθούν οι τράπεζες αίματος στο νοσοκομείο μας, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι και χρόνια πάσχοντες, ή θαλασσιμικοί για παράδειγμα, άνθρωποι που κάνουν αιμοκαθάρσεις και άλλοι πολλοί, που έχουν ανάγκη το αίμα, που έχουν ανάγκη, που κάνουν τις μεταγγίσεις, πραγματικά κρέμε τη ζωή τους από εμάς. Και αυτό που είπα φέτος, είχαμε σαν σύνθημα στην λαμπαδιδρομή, ήταν ότι μη σκεφτείς αν μπορείς να δώσεις, σκέψου πόσους μπορείς να σώσεις με αυτό το αίμα, με αυτή τη μία τη φιάλη. Έτσι είναι. Θέλω να πω, κύριε Ιωαννίδη, ότι από φέτος τα Γιάννενα έχουν και εκπροσώπηση. Διαμέσου εσάς υπάρχει εκπροσώπηση στην ΠΟΣΕΑ. Ναι, από αρχές Ιούνιου είχα την τιμή να εκλεγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, εκεί που υπάρχουν εκπρόσωποι από όλη την Ελλάδα. 10 χρόνια μετά, λοιπόν, τα Γιάννενα στο πρόσωπό μου εκπροσωπούνται πάλι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Ο τελευταίος, να πούμε για την ιστορία, ήταν ο Γιώργος ο Μανωσορίδης από την Ανατολή πάλι. Έτσι. Ήταν ο Νίκος ο Τζίμας παλιότερα και διάφοροι άλλοι. Οπότε 10 χρόνια μετά και νομίζω ότι για την περιοχή αυτό είναι σημαντικό, αν μη τι άλλο, έτσι. Έτσι. Και γιατί η φωνή σας, και επειδή τα πάτε πραγματικά πολύ καλά και είναι καλά τα ποσοστά, δηλαδή ακόμα και αν υπάρχουν δυσκολίες και παράπονα κλπ. Νομίζω ότι τα πάει καλά η περιοχή μας. Τα πάει καλά, είμαστε πάνω από το μέσο όρο, αλλά λέμε ότι συνεχώς είμαστε εκεί για να πάμε ακόμα καλύτερα. Και να πούμε ότι και η Ήπειρος έχει καλή εκπροσώπηση, γιατί είναι και δύο παιδιά από την Άρτα. Μπράβο. Οπότε η Ήπειρος γενικότερα έχει πολύ καλή εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Εκεί που είναι το Κιλκής, είναι από Κρήτη κόσμος, είναι από Αθήνα κόσμος, έτσι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και το ότι είμαστε εμείς εκεί από τα Γιάννα και από την Άρτα είναι πολύ σημαντικό, το ξαναλέω. Έτσι. Οπότε θα περάσουν και ιδέες και απόψεις των τοπικών συλλόγων, θα περάσουν προς την ΠΟΣΕΑ από εσάς. Θα έχουμε λόγο. Θα, έχουμε λόγο. Θα έχετε λόγο και θα μπορέσετε ίσως να διεκδικήσετε και περισσότερα και περισσότερες δράσεις και πράγματα να γίνουν εδώ. Να πούμε ότι σαν Ομοσπονδία, να πούμε πρώτα αυτό, ότι σαν Ομοσπονδία έχουμε πάρει την απόφαση, σαν Διοικητικό Συμβούλιο, μια από τις πρώτες αποφάσεις, να συμμετέχουν και στα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Προγραμματίζονται δράσεις. Δεν είμαστε ακόμα σε θέση να αναφέρουμε τι ακριβώς. Προγραμματίζονται πολύ ωραίες δράσεις και στην περιοχή μας, η αλήθεια είναι. Και έχουμε και ένα πολύ ωραίο σύνδεμα, θα σας το πούμε εν καιρό. Μάλιστα.
Πάρα πολύ ωραία. Φέτος πώς πήγαν τα πράγματα, γιατί έγιναν το προηγούμενο διάστημα και εκδηλώσεις και το καλοκαίρι, αλλά και νωρίτερα. Είχαμε αφικτιονίες, είχαμε λαμπαδιδρομίες. Τις παρακολουθήσατε, βρεθήκατε και σε άλλες πόλεις, κύριε Ιωαννίδη. Οπότε γενικότερα πώς ήταν τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, τέλος Σεπτέμβρη έγινε στο Ξυλόκαστρο από 27 ως 29 και είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο η αμφικτιονία που γίνεται κάθε χρόνο σε μια πόλη. Φέτος γιορτάζαμε τα 30 χρόνια της αμφικτιονίας. 30 χρόνια συμπληρώθηκαν από την πρώτη αμφικτιονία που ξανά ήταν στο Ξυλόκαστρο και γι' αυτό την πήγαμε πάλι εκεί. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας. Βέβαια, πια οι σύλλογοι έχουν και το θέμα ότι και τα οικονομικά τους δεν είναι πολύ αυθυρά και δεν μπορούν να έχουν όλη εκπροσώπηση, το να στείλουν έναν εκπρόσωπο και αυτά, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι πια με τους συλλόγους υπάρχουν και αυτά τα θέματα. Απλά όσοι μπόρεσαν όμως ήρθαν. Και ήταν μια πολύ ωραία αμφικτιονία, πήγε πολύ καλά. Υπόθηκαν πολύ ωραία πράγματα και για την δωρεά μυελού των οστών. Θέλουμε ολόκληρη εκπομπή τώρα να τα αναλύσουμε όλα αυτά, έτσι. Σημαντικές προσωπικότητες που κάνανε ομιλίες. Ακριβώς, έτσι. Γιατροί, επιστήμονες. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Μάλιστα. Τα 30 χρόνια δηλαδή τα γιορτάσαμε πολύ καλά. Έτσι. Μπράβο, μπράβο. Κύριε Μπαρακτάρη, το μέλλον είναι τα παιδιά και το είδαμε και στην τοπική εδώ εκδήλωση που έγινε και στη λαμπαδιδρομία. Πάρα πολλοί νέοι και πραγματικά φαίνεται ότι προβληματίζονται πλέον τα παιδιά. Θέλουν να μαθαίνουν για την, και για τη δωρεά του ομίλου των οστών, αλλά και για την εθελοντική αιμοδοσία. Και φαίνεται ότι αυτό έτσι το βάζουν και στις οικογένειές τους. Θα γυρίσουν προβληματισμένα, θα το συζητήσουν. Μου το λένε χαρακτηριστικά πολύ φίλοι μου γονείς μικρών παιδιών. Περνάνε, αρχίζουν και περνάνε αυτά τα μηνύματα και προς το σχολείο. Και ευτυχώς τα λέγαμε. Σημαντικό, ευτυχώς. Είναι το μεγάλο στοίχημα για μας. Όλους που ασχολούμαστε με την ιδέα του θελοντισμού και πάνω απ' όλα της αιμοδοσίας. Να γίνει βίωμα, να πάρουν ερεθίσματα τα παιδιά, να είναι κοντά με δράσεις, γι' αυτό και γίνονται και τακτικές δράσεις και θα γίνουν ακόμα περισσότερες. Έτσι ώστε σιγά σιγά να δημιουργούνται και ερωτήματα όπως ανέφερες και να είναι πιο κοντά στην ιδέα αυτή να μην φαίνεται κάτι ξένο στα παιδιά και από το δημοτικό ακόμη. Βάσει αυτού γίνανε και κινήσεις από τη διαδρομία που έγινε στα Γιάννα σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό της πόλης. Θα σας πει και 5 πράγματα ακόμη ο Χρήστος πάνω σε αυτό. Χαρά μας λοιπόν και γενικότερα προγραμματίζουμε να έρθουμε πιο κοντά στα παιδιά, να δημιουργήσουμε μια εικόνα θετική, να μην υπάρξει και φόβος που υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους και μεγαλύτερης ηλικίας, έναντι στην αιμοδοσία. Ο Νίκος είναι και στο Σύλλογο Γονέων του σχολείου του. Να πούμε εδώ αυτό γι' αυτό και το ρώτησα στοχευμένα, γιατί το ξέρω. Ναι. Να πούμε εδώ πολύ σημαντικό ότι φέτος αποφασίσαμε και δώσαμε, θα μου επιτρέψει την έκφραση, την οργάνωση της λαμπαδρομίας στο δίκτυο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι το πήραν πολύ πολύ ζεστά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Οργάνωσαν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Από τις δύο άκρες της πόλης, από παντού ξεχύνονταν παιδιά, παιδικές φωνές για την αιμοδοσία. Συγκεντρωθήκαμε πίσω από την περιφέρεια, στον πεζόδρομο. Ζωγραφίσαμε για την αιμοδοσία, είπαμε για την αιμοδοσία, μιλήσαμε. Και έχω να σας πω ότι με το δίκτυο αυτό, με τα παιδιά, θα εξακολουθήσει να έχουμε συνεργασία. Προγραμματίζουμε και άλλα πράγματα. Οπότε θα είμαστε έτοιμοι, ίσως να έρθουμε να σας τα ανακοινώσουμε κιόλας και εδώ και στην εκπομπή σας, έτσι. Βέβαια. Και γίνονται και ωραίες δράσεις μέσα στα σχολεία. Το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και από αυτό το δίκτυο των εκπαιδευτικών, αλλά γενικότερα και από μεμονωμένα από εκπαιδευτικούς που είναι έτσι ευαισθητοποιημένοι. Αν φτάσουμε στο σημείο τα παιδιά να πάνε το μήνυμα στους γονείς και όχι οι γονείς στα παιδιά, είμαστε κερδισμένοι, έτσι. Αυτό που είπατε πριν. Ναι, γιατί θα είναι συνειδητοποιημένοι και ενεργοί πολίτες τα παιδιά που θα βγουν στην κοινωνία. Λοιπόν, έχω ερωτήματα από φίλους τηλεθεατές. Υπενθυμίζουμε 5.30 αύριο ξεκινάτε, γιατί ρωτάνε φίλοι. Ναι, 5.30 στο Πνευματικό Κέντρο της Ανατολής. Είναι στο πρώην Δημαρχείο που λέγαμε το παλιό. Συγγνώμη, να πω εδώ μια. Να ευχαριστήσουμε και τη νέα πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, την κυρία Ακονίδου, η οποία μία από τις πρώτες αποφάσεις που υπέγραψε ήταν η παραχώρηση του Πνευματικού Κέντρου για να κάνουμε την αιμοδοσία. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ίδια πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Γκόγκο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη νέα αντιπεριφερειάρχη, την αρμόδια για τον εθελοντισμό, την κυρία Αγνή Δασούλα, την κυρία Νάκου Δασούλα, η οποία στη λαμπαδρομία και σε ό,τι χρειαστήκαμε ήταν εκεί και μας έχει πει ότι παιδιά, ό,τι χρειάζεστε, είμαι εδώ για εσάς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, οι τοπικοί πολύ... φορείς να είναι έτσι. Και αυτοδιοικητικοί μαζί. Και να υπάρχει και η συνέχεια, έτσι, όπως είχαμε τους προηγούμενους, να έχουμε και με τους επόμενους. Ήθελα να το πω και αυτό, νιώθω την ανάγκη να το πω, έτσι. Άρα, 5.30 για αυτούς που ρωτάνε, 5.30 με 8.30 είπαμε, Νίκο.
Αύριο, 8.30, ναι. Πνευματικό κέντρο Ανατολής. Να πούμε ότι αν έχουμε κόσμο θα πάμε και μέχρι τις 9. Ας έχουμε κόσμο, έτσι δεν... Θα δοθεί και μια μικρή παράταση προς Θεού. Για κάποιους που δουλεύουν, ίσως αν και αύριο είναι πολύ καλή ημέρα, είναι Τετάρτη. Είναι κλειστή η αγορά, περισσότεροι δεν εργάζονται. Πολύ καλή ημέρα, βοηθάει και καιρός εννοείται για τις μετακινήσεις. Είναι εύκολο. Ο χώρος εκεί είναι ιδανικός για όσους δεν το ξέρουν. Και γι' αυτό είναι και μεγάλη χαρά για εμάς που μας παραχωρείται όλα αυτά τα χρόνια να γίνεται εκεί. Δεν υπάρχει μια δυσκολία ενδεχομένως από κάποια σκαλοπάτια, από μια δυσκολία να το βρει κάποιο. Είναι σήμα κατά τη θέση στην Ανατολή. Όλοι το γνωρίζουν, όλοι μπορούν να το βρουν εύκολα. Και η συνεργασία μας με το νοσοκομείο είναι πάρα πολύ καλή και με τα κορίτσια. Έτσι, και συνεργάσει μας πάρα πολύ και σε ό,τι χρειαστούμε. Έτσι. Πολύ ωραία. Οπότε περιμένουμε όλο τον κόσμο. Άλλοι φίλοι τηλεθεατές λέει τι χρειάζεται. Δεν έχουμε δώσει ποτέ αίμα. Θα θέλαμε λέει να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε. Αυτό λοιπόν, το τι χρειάζεται μου το λένε πολλοί κόσμος. Τι χρειάζεται. Τίποτα δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Χρειάζεται να είσαι υγιής. Άπαξ και είσαι υγιής, το μεσημέρι θα φας μια μερίδα το φαγητό σου κανονικά. Γι' αυτό και να σας πω και ένα μυστικό τώρα. Γι' αυτό το βάζουμε 5.30 mm-hmm. για να έχουν περάσει περίπου 3 ώρες από το γεύμα. Δηλαδή και 3 να φας έρχεσαι στις 6. Μάλιστα. Και 4 να φας έρχεσαι στις 7. Είναι κάποιες λεπτομέρειες όμως που δεν τις ξέρω. Που δεν τις ξέρω ο κόσμος, ναι. Αλλά εγώ θα πω και το άλλο. Ακόμα και αν κάποιος δεν ξέρει και δεν έχει επαφή και ίσως κάποια πράγματα τα σκέφτεται, να έρθει εκεί, θα υπάρχουν νοσηλευτές, γιατροί. Και εμείς ακόμα. Θα του πάρουν μία πίεση, το απλό. Θα δούνε, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και άνθρωποι. Μπράβο. Το αιματοκρίτη, υπάρχουν και άνθρωποι που ίσως να μην έχουν κάποιο θέμα και να μην το γνωρίζουν. Τώρα, αν έχεις σιδηροπενική αναιμία, εννοείται δεν πας να δώσεις αίμα, έτσι. Εντάξει. Είναι κάποιοι που δεν το συζητάμε. Λοιπόν, θα φάμε το μεσημέρι και θα έρθουν. Από εκεί και πέρα θα τους ενημερώσουμε εμείς και θα εξετάσουν ο γιατρός αν μπορεί να δώσουν. Mm-hmm. Πάντα δίνει ο υγιής άνθρωπος, αυτό να το τονίσουμε. Κανένας δεν ρισκάρει να πάρει από έναν άνθρωπο, όπως είπατε, που να μην είναι καλά να του πάρει αίμα. Mm-hmm. Γιατί και το αίμα που θα χορηγηθεί στον ασθενή θα είναι προβληματικό, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Έτσι. Οπότε κανένας δεν θέλει να πάρει ένα αίμα που θα είναι. Οπότε έτσι θα είμαστε εκεί. Όποιος θέλει, ό,τι απορία έχει, μπορεί να έρθει. Mm-hmm. Και πάντα, ξαναλέω, είναι οι υγιείς άνθρωποι. Έτσι. Μάλιστα. Ένας φίλος άλλος στέλνει μήνυμα στην εκπομπή μας και λέει: με 70 μπορώ να δώσω αίμα. Δυστυχώς όχι. Mm-hmm. Υπάρχει, άρα υπάρχει και στην ηλικία κάποιο ναι, όριο. Ναι, είναι πια από τα 18 μέχρι τα, ήταν μέχρι τα 65 μέχρι τα 67. Mm-hmm. Δεν μπορεί στα 70 γιατί συνήθως στα 70 παίρνουν χάπια. Μάλιστα. Όλο και κάτι χάπι θα πάρεις. Mm-hmm. Λίγο πίσω. Άρα λίγο... κατά μέσο όρο μέχρι τα 65 με 67 μάξιμο εκεί μπορεί να δώσεις κάποιο. Ναι, στα 65 αρκεί να συγγείς ξαναλέω mm-hmm. να μην παίρνεις κάποιο χάπι. Mm-hmm. Ναι, 18 με... Εμείς απευθυνόμαστε κυρίως όμως. Ας μου το επιτραπεί η έκφραση και σε πιο νέους. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλουμε τους νέους, γιατί έχουν και μέλλον μπροστά τους αυτοί. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Το ίδιο είναι να δώσει αίμα ένα παιδί 20-25 χρονών, το ίδιο να δώσει κάποιο 55-60. Που εμείς έχουμε μοδότες 55 χρονών που δίνουν, και 60 που δίνουν χρόνια, έτσι, 30 χρόνια. Το ξέρω. Ναι. Να πούμε τώρα που το αναφέραμε και αυτό ότι φέτος ο σύλλογος mm-hmm. στα τέλη της χρονιάς κλείνει 30 χρόνια. Και ο σύλλογός μας. Οπότε με τη νέα χρονιά και με το νέο δουσού που έχουμε εκλογές στο Γενάρη, θα προγραμματίσουμε και εμείς διάφορες δράσεις να γιορτάσουμε έτσι στην Ανατολή τα 30 χρόνια του συλλόγου. Μπράβο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. 30 χρόνια κουτσά στα βάτα καταφέραμε. Mm-hmm. Φτάσαμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και είναι πολύ σημαντική προσφορά και ενώνεται και τους Ανατολίτες και ανθρώπους που δεν είναι από την Ανατολή αλλά μένουν εκεί. Έχετε γίνει όλοι μια μεγάλη και καλή παρέα. Έτσι, να είμαστε έτσι ακριβώς. Μια μεγάλη παρέα. Μια οικογένεια. Mm-hmm. Και στο ξυλόκαστρο αυτό νιώθαμε όλοι. Και πάντα σε όλες τις αμφικτιονίες, όποιος έχει παρακολουθήσει, υπάρχει αυτό το πνεύμα και αυτό ότι είναι η οικογένεια, σαν να είμαστε μια μεγάλη οικογένεια από όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Από την Πάτρα, από το Κιλκίς, από τη Θεσσαλονίκη, από τα Χανιά, από την Αθήνα, από τα Γιάννενα. Νιώθουμε έτσι, γιατί μας ενώνει το αίμα, που λέμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, την επόμενη φορά και το υπόσχομαι αυτό ότι θα το κάνουμε, γιατί μου το στέλνουν φίλοι τηλεθεατές, ζητάνε να δώσουμε λίγο πληροφορίες μέσα από τους συλλόγους βέβαια, αλλά και με κάποιον γιατρό, για το ποιος μπορεί να δώσει αίμα και για την δωρεά μυελού των οστών. Είναι κάτι πολύ εύκολο, πολύ ακίνδυνο. Βέβαια, υπάρχουν και εκεί πολλά ταμπού, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Εκεί πρέπει να είναι... θέλει πιο εξειδικευμένο γιατρό. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να σας πω δύο πράγματα. Μπορώ να πω και για τη δωρεά μυελού, αλλά δεν έχει πιο εξειδικευμένες γνώσεις. Γι' αυτό το λέω. Οπότε θα το κανονίσουμε κάποια στιγμή να είστε πάλι εδώ και μαζί και με έναν γιατρό, έτσι να μπορέσει να διασαφηνίσει και τις απορίες του κόσμου. Ακριβώς. Και τις επιφυλάξεις και τα ταμπού. Να πω απλά ότι για την αιμοδοσία. Ο κάθε υγιής άνθρωπος ενήλικος από τα 18 μέχρι τα 65 μπορεί να δώσει τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Αρκεί να μην αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα mm-hmm. υγείας. Όταν θα έρθει ο αιμοδότης στην αίθουσα που γίνεται αιμοληψία, ο γιατρός θα πάρει την πίεσή του, θα πάρει τον αιματοκρίτη του και θα κρίνει αν μπορεί να δώσει αίμα. Μάλιστα. Τόσο απλά. Μια διαδικασία 5 λεπτών, 10, θα πιει το χυμό του, θα φάει ένα μπισκοτάκι που έχουν εκεί και θα σηκωθεί να φύγει. Εξαιρετικά.
Λοιπόν, φίλοι μου, μακάρι αυτοί που στέλνετε μήνυμα να πάτε όλοι αύριο στην Ανατολή, Πνευματικό Κέντρο Ανατολής, ρωτάτε για την ώρα. Ίσως είναι και παράληψή μου, δεν το έγραψα από κάτω. 5.30, 5.30 με 8.30 και 9 να χρειαστεί. Θα σας δοθεί έτσι παράταση του χρόνου για να δώσετε. Και να γνωριστούν και με το Σύλλογο, με εμάς όλους, όπως είπε ο Νίκος. Να τους γνωρίσουμε, να τους δούμε, να μας δούνε. Και να τους ενημερώνουμε, εμείς έχουμε και το άλλο πια, ενημερώνουμε τα μέλη μας με SMS. Στέλνουμε ένα μήνυμα στο κινητό ότι έχουμε μοδοσία παιδιά, έχουμε την τάδε εκδήλωση, οπότε υπάρχει πιο άμεση επαφή. Εμείς όμως δεν θέλουμε αυτούς που είναι στενά μέσα στο σύλλογο. Όχι, όχι, θέλουμε όλους. Τους θέλουμε όλους, όλο τον κόσμο. Είπαμε ότι είμαστε εδώ. Δεν είναι περιοριστικό ότι είναι σύλλογος εθελοντών ομοδοτών Ανατολής. Από την άλλη άκρη της πόλης, αν έρθετε, είστε καλοδεχούμενοι. Είπαμε, είμαστε εδώ για την εθελοντική ομοδοσία. Νίκο, για πες μας λίγο, είμαστε και στο Facebook. Να υπάρχει δυνατότητα και διάθεση και πάνω απ' όλα και από εκεί πέρα μετά, έτσι, οποιοδήποτε πρέπει να συμμετέχει. Να αναφέρουμε αυτό, ήθελα να αναφέρουμε και εδώ πάλι ότι έχουμε την παρουσία βέβαια και στο Facebook, στα social media γενικότερα και το blogspot που έχουμε. Από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να μας στείλει και ένα mail στο anatolielpidas@gmail.com, εάν θέλει να μας ρωτήσει κάτι και να το απαντήσουμε ανά πάση στιγμή. Και φυσικά το περιμένουμε από κοντά να αποσαφηνίσουμε οποιαδήποτε απορία υπάρχει. Πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Μακάρι να μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμο αύριο, έτσι. Σας το εύχομαι. Θα είμαστε εκεί να στηρίξουμε όλο αυτό, ακόμα και όσοι δεν μπορούν. Γιατί όπως είπα, εγώ το θεωρώ χρέος μου. Εγώ δεν μπορώ να δώσω αίμα. Έχω σιδηροπενική αναιμία. Όμως, πραγματικά, όπως μπορεί ο καθένας και θελοντικά έτσι. Να το διαδώσει το μήνυμα. Και μια κουβέντα αυτό, έτσι, θα έλεγα. Είναι το πιο σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό. Να νιώθουμε χρήσιμοι. Γιατί μας χρειάζονται πολλοί συνάνθρωποι μας. Στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε έρθει πέρυσι τέτοια εποχή πάλι, μου είπε ένας ότι σας είδα στην τηλεόραση στην Έλενα τη Χριστοφορίδου και ήρθα να δώσω αίμα. Χαίρομαι. Έτσι. Μακάρι να γίνουμε πολλοί αυτοί, φίλοι έτσι, μου. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία και θα τα ξαναπούμε σίγουρα γιατί βλέπω ότι έχετε πολύ όρεξη για πολλές δράσεις. Να είστε καλά. Λοιπόν, πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τον κύριο Νικόλα Ουρανό. Είναι συγγραφέας, το γνωρίζετε από παλαιότερες εκπομπές και life coach και θα μιλήσουμε έτσι για το νέο του βιβλίο, αλλά και για συμβουλές που μπορεί να μας δώσει γύρω από ξαφνικά γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή μας και εμάς τους ίδιους. Σε λίγα λεπτά μαζί σας. Από Πέμπτη έως Τετάρτη σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς. Κανάκι προϊόντα Ζήμης 40% φθηνότερα. Προϊόντα Ζιλέτ 40% φθηνότερα. Softex χαρτικά, προϊόντα Γκλίς και Φα 50% φθηνότερα. Απλόστρα αλουμινίου 20 μέτρα 10,99. Κιμάς Βόιος 5,89 το κιλό. Κασέρι Μυτιλίνης 7,99 το κιλό. Μίσκο όλα τα ζυμαρικά 35% φθηνότερα. Παξιμάδια Παξαμάς 30% φθηνότερα. Skip σκόνη 45 μεζούρες 6,49. Παπαγεωργίου. Βρείτε τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ Παπαγεωργίου. Όταν οι επιθυμίες για τελειότητα δεν περιορίζονται, η ανάγκη για πείρα και εξειδίκευση είναι αδιαπραγμάτευτη, η επιλογή είναι μία. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Είδη γίνης, πλακάκια υδραυλικά. Χρώματα, θέρμανση όλων των ειδών και ηλιακής ενέργειας. Σίδερα, πάνελ, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μηχανήματα και θερμοκήπια. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Προτάσεις υψηλής αισθητικής για τον μπάνιο. Με υπογραφές των καλύτερων εταιριών. Αντιπροσώπευση από το 1968. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Στα Ιωάννινα, 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνα 26510-85-185-186-187. Και στη Φιλιππιάδα, Σόλωνος Γκίκα 50. Τηλέφωνα 26830-22588-22852. Και στο ίντερνετ www.tziakos.gr. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Υπογράφει χώρους ποιότητας. Μπαμπάς ή αρχής. Παππούας ή αρχής. Εσύ έχεις. Έχω.
Κάθε άντρας πρέπει να έχει το δικό του. Στυλ. Εσύ έχεις αλυσοπρίον από 199 ευρώ και σε 100 ηλεκτρονικά καταστήματα. Πώς γίνεσαι ασταμάτητος μέσα από 50 χρόνια σκληρών δοκιμασιών. Νέο Toyota Hilux. 50 χρόνια ασταμάτητο σε κάθε πρόκληση. Αθανάσιος Πόδας ΑΕ, αποκλειστικός εξουσιοδοτημένος έμπορος και επισκευαστής Toyota στα Ιωάννινα. Επειδή κάθε δευτερόλεπτο μετράει, επειδή θέλεις να είσαι εκεί για αυτούς που αγαπάς, επειδή η φαρμακευτική αγωγή είναι μέρος μόνο της θεραπείας, Care and Tourism Enterprises είναι περισσότερα από μια άμεση βοήθεια. Είναι ασθενοφόρα, νοσηλεία, θεραπεία, κατακλύσεις, ιατροί, αποκατάσταση, εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικός εξοπλισμός και αναλώσιμα κατευθείαν σπίτι σας. Και ακόμη, μετακινήσεις ασθενών και ραντεβού σε ιατρία. Care and Tourism Enterprises. Ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας. Care and Tourism Enterprises. Με εχεμήθεια, διακριτικότητα και σεβασμό. Κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Καλέστε μας στο 6936-49-08-48 όλο το 24ωρο και στο πενταψήφιο 11044. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Πάμε στην τελευταία ενότητα και στήλη της εκπομπής αυτής. Πάντα, όταν βρίσκουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε μαζί του, χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί κάτι έχει να μας δώσει. Κάθε κουβέντα μαζί του είναι χρήσιμη. Μπορεί να μας δώσει πολλές χρήσιμες πληροφορίες ως life coach και ως συγγραφέας μεγάλων επιτυχιών, βιβλίων οδηγών ζωής, όπως λέω εγώ. Είναι ο Νικόλας Ουρανός, σας τον παρουσίασα νωρίτερα. Χαιρόμαστε που τα λέμε με αφορμή την έκδοση του νέου του βιβλίου. Καλησπέρα, Νικόλα. Γεια σου, Έλενα. Καλή τηλεοπτική σεζόν. Χαιρετώ τους φίλες και τους φίλους εδώ στην Ήπειρο. Να είσαι. Εντάξει, μας λείψατε έτσι σαν παρέα και σαν συντροφιά τηλεοπτική. Εύχομαι τα καλύτερα. Βλέπω ανανέωση στο σήμα, ανανέωση στα λογότυπα, στο στούντιο. Καλές επιτυχίες να ευχηθώ σε αυτό που κάνετε. Και είναι σημαντικό για τον τόπο σας, γιατί προβάλλετε όλες αυτές τις χρήσιμες εκδηλώσεις. Παρακολουθούσα και προηγουμένως μια σημαντική εθελοντική εκδήλωση, που είναι καλό αυτό να το μαθαίνει ο κόσμος και να συμμετέχει. Λοιπόν, χαιρόμαστε που τα λέμε και σε ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Αντευχόμαστε τα καλύτερα, που νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι θα έρθουν. Λοιπόν, νέο βιβλίο. Όσοι ναι. το έχουν, όσοι σε παρακολουθούν στα social media και εσένα και την Τζιλ Δούκα, ξέρουν ότι θα τα πάτε πάλι πολύ καλά. Έχει αρχίσει, γίνεται ανάρπαστο, το ζητάει ο κόσμος. Λοιπόν, έτσι ξαφνικά, και σήμερα θα μιλήσουμε πέρα από το βιβλίο και για τα ξαφνικά στη ζωή μας. Τις ανατροπές που μπορεί να μας φέρει η ζωή. Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις, θετικές και αρνητικές κάποιες φορές. Εγώ θέλουμε να μένουμε ωστόσο πιο πολύ αισιόδοξα και ξέρω ότι πάντοτε μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε μαζί αφήνεις ένα αισιόδοξο μήνυμα. Αν δεν υπάρχει το αισιόδοξο μήνυμα, δεν έχει νόημα να γίνει και η κουβέντα. Μπορούμε να πάμε σε ένα καφενείο, να πάμε, ξέρω εγώ, στην ουρά στην τράπεζα και να μουρμουράμε. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εμάς η αποστολή μας είναι όχι απλά να ραντίζουμε με αισιοδοξία τον κόσμο. Εμάς η αποστολή μας είναι να λέμε ότι πραγματικά, αν το θέλω πολύ και έχω τις κατάλληλες προδιαγραφές να πετύχω κάτι στη ζωή μου, μπορώ να το πετύχω. Γιατί είναι η δουλειά μας να βρισκόμαστε ανάμεσα σε ανθρώπους και μαζί με ανθρώπους που, όπως και εμείς οι ίδιοι, και η Τζιλ και εγώ, πολλά χρόνια πέρασαν από τη ζωή τους, που πίστευαν ή τους είχαν πει σε κάποιοι άλλοι ότι δεν μπορούν να πετύχουν πράγματα. Μας είχαν σημαδέψει αρκετές αποτυχίες, αλλά όπως λέμε και μέσα στο καινούριο βιβλίο και όπως λέμε και μέσα στο σεμινάριο, στα σεμινάρια που κάνουμε με αφορμή το καινούριο βιβλίο, η αποτυχία είναι μέρος
της συνολικής επιτυχίας. Δηλαδή, δεν είναι κάτι ξεκομμένο η αποτυχία, αυτό που λέμε εμείς αποτυχία, επί της ουσίας δεν υπάρχει. Είναι ένα μέρος της διαδικασίας του να πετύχω. Είναι ενσωματωμένη μέσα στη διαδρομή της επιτυχίας. Συμφωνώ. Είναι πολύ άδικο να απομονώνουμε σημεία στη ζωή μας τα οποία θεωρούμε ότι αποτύχαμε και να εστιάζουμε στον εαυτό μας με την αίσθηση του loser. Τις περισσότερες φορές μια αποτυχία είναι το σκαλοπάτι, όπως είπες, για το δρόμο της επιτυχίας και θα πρέπει να το παίρνουμε ως ένα τέτοιο μάθημα κάθε φορά μια αποτυχία μας. Πάμε να μας το δείξεις. Θέλω πολύ να το δω το βιβλίο. Θα το δείξω. Αν πάρουμε το μάθημα, όπως πάρα πολύ σωστά λες, τότε θα καταλάβω ότι αυτή η πρόσχερη υποτιθέμενη εισαγωγικά αποτυχία ήταν η καλύτερη ευλογία που με οδήγησε σαν ελαττήριο να εκτιναχθώ προς την επιτυχία. Αν κάτσω και μυρολατρήσω και με πάρει από κάτω και χάσω κάποια χρόνια ή κάποιους μήνες ή δεν ξέρω κάποια πράγματα από τη ζωή μου και μου φταίνε διαρκώς και πάντα οι άλλοι, τότε θα σκάψω ένα πηγάδι να μπω πιο βαθιά μέσα και να απογοητευτώ και να τα παρατήσω. Αυτό είναι το καινούργιο βιβλίο. Ξαφνικά τώρα, υπότιτλο «Στο πλάνο της ζωής στις 8 εβδομάδες», είναι ένα βιβλίο που αφορά τους στόχους, πώς να βάζω στόχους και πώς να τους πετυχαίνω και πώς να ζω κατά τη διάρκεια που κυνηγάω τους στόχους, γιατί μπορώ να βάλω ένα στόχο και η ζωή μου κατά τη διάρκεια που κυνηγάω αυτό το στόχο να είναι βαρετή, να είμαι βαρετός. Υπάρχουν κάποια εργαλεία εδώ πώς μπορώ να μπω σε θετική περιοχή, πώς μπορώ να ενεργοποιήσω το λεγόμενο vortex. Γίνεται πολύ κουβέντα μες στο βιβλίο για το vortex. Είναι μια κατάσταση στην οποία βρίσκομαι σε μια θετική δύναμη, στην οποία βέβαια πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να με πετάξει έξω. Μπορεί να με πάρει ένα τηλέφωνο, να με εκνευρίσει κάποιος και να με πετάξει έξω από το vortex. Μπορεί να κορνάρει κάποιος στον δρόμο στο φανάρι και αν θέλω και αν το επιτρέψω εγώ, να με πετάξει έξω από το vortex. Επί της ουσίας, αυτό που θέλω να μείνει σήμερα από τη σημερινή μας επικοινωνία στις φίλες και στους φίλους που μας παρακολουθούν είναι ότι το ξαφνικά, όπως λέμε και στην εισαγωγή του βιβλίου, είναι το πολύ μακρά προετοιμασμένο. Εμείς ξαφνικά λέμε, ξαφνικά χώρισα, ξαφνικά απολύθηκα, ξαφνικά πήρα μια μεταγραφή και πήγα σε μια καινούργια δουλειά. Εμείς το λέμε ξαφνικά, αλλά το έχουμε πολύ καλά προετοιμάσει στα μύκια, στα εσωτερικά μας κομμάτια, μέσα από τις σκέψεις μας, μέσα από αυτά που κάναμε, πράξεις και παραλήψεις, αυτά που κάναμε, αυτά που δεν κάναμε. Αντίστοιχα, ώσπου έρχεται μια στιγμή και αποτυπώνεται η πρώτερη κατάστασή μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε κάθε μας τώρα να φροντίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί δεν είναι δυνατόν, είμαστε άνθρωποι, με τις αδυναμίες μας, τις ατέλειές μας, την τεμπελιά μας, τη βαρεμάρα μας, την ανησυχία μας, το κουτσομπολιό μας, την κρίση, τη σύγκριση, όλα αυτά τα στοιχεία που μας κάνουν ανθρώπους και όχι του καλύτερου επίπεδου. Επίπεδο-δάπεδο δηλαδή. Αλλά περνάμε και από αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι δεν βοηθάει τόσο πολύ η κριτική, η σύγκριση και κάποια στιγμή αυτό που λέει το βιβλίο είναι ότι αν αποφασίσω να δεσμεύσω χώρο, χρόνο, χρήμα μαζί με τη βοήθεια και την υποστήριξη και τη συμμαχία ενός κατάλληλου δασκάλου, εμένα το κορμί μου πονάει ολόκληρο σήμερα. Το πρωί έχω ξυπνήσει 5 και 20, έχω ξεκινήσει μια καινούργια προσπάθεια που δεν έχω ξαναξεκινήσει ποτέ στη ζωή μου. Ένα κομμάτι personal εκγύμνασης. Είπαμε πως τρέχεις πάλι 15-20 χιλιόμετρα την ημέρα. Δεν τρέχω τώρα 15-20 χιλιόμετρα. Ήθελα να δοκιμάσω υπό τις οδηγίες ενός κορυφαίου Έλληνα γυμναστή, ο οποίος είναι παλιός πρωταθλητής, ευρωπαϊκός πρωταθλητής και τέλος πάντων δεν έχει σημασία να το αναφέρουμε δημόσια. Πραγματικά πίστεψέ με ότι είναι κάτι το οποίο εκείνη την ώρα που συμβαίνει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά τα ωφέλη τα οποία μπορεί να σου δώσει κατά τη διάρκεια της ημέρας, να έχεις πιο καθαρή σκέψη, να έχεις καθαρή διάβγεια, να αποφασίζεις, να συνομιλείς με τον εαυτό σου, να μην μπαίνεις σε διλήμματα, να μην αφιταλαντεύεσαι, να μην ανησυχείς,
είναι και τα ωφέλη της άσκησης και της εκγύμνασης. Και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να τα καταφέρει. Και με άλλα λόγια, υπάρχουν και πάρα πολλές παροιμίες βέβαια που συζητάνε γι' αυτό. Ό,τι σπείρεις, θα ακοσκινήσεις. Και εμείς βέβαια στεκόμαστε στο ξαφνικά. Και λέμε ο Θεός είναι άδικος. Ξαφνικά πέθανε αυτή η κοπέλα. Εμείς είχαμε μια απώλεια μιας πολύ νέας κοπέλας, αδερφής μιας κοπέλας στην ομάδα μας. Ο Θεός να τη συγχωρέσει. Ξαφνικά έφυγε. Δεν έφυγε ξαφνικά. Το προετοίμαζε πάρα πολύ καιρό αυτό να φύγει. Απλά επειδή είναι ένας νέος άνθρωπος 40 χρονών, τρομάζουμε και λέμε πώς ένας νέος άνθρωπος 40 χρονών φεύγει τώρα ξαφνικά. Αν ψάξουμε ή αν μπορούσαμε να ψάξουμε μέσα του, θα βλέπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να τον κρίνουμε, είχε προδιαγράψει μια πορεία. Είτε έχει να κάνει προς τα πάνω, είτε έχει να κάνει προς τα κάτω. Και τελικά τι είναι το κάτω και τι είναι το πάνω. Και το κάτω είναι ένα καινούριο πάνω. Και καμιά φορά και η Σταύρωση και ο θάνατος είναι μια καινούργια ανάσταση. Και όλοι εδώ που είμαστε μέχρι τώρα έχουμε περάσει διαπυρός και σιδήρου μέσα από τις δυσκολίες μας. Και εσύ για να βγάλεις αυτήν την εκπομπή έχεις τις δυσκολίες, έχεις την προετοιμασία σου. Αλλά παίζει πάρα πολύ ρόλο η προετοιμασία. Παίζει πάρα πολύ ρόλο τι κάνω στην προπόνηση. Πώς προετοιμάζω τον εαυτό μου για τις συνθήκες της ζωής μου, για τα μαθήματα της ζωής μου και για αυτά τα οποία μπορεί να συμβούν και θα μου τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια μου. Ενώ τα έχω φτιάξει όλα στη ζωή μου ωραία και καλά, έρχεται ένα συμβάν από το πουθενά ξαφνικά να μου τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια. Και εκεί χρειάζεται να γνωρίσω και πάλι τον εαυτό μου, να γνωρίσω τα όρια μου, να γνωρίσω τις ανοχές μου, τις αντοχές μου, να με μάθω καλύτερα και κυρίως να μάθω να κρατάω την ψυχραιμία μου και να είμαι καλός παρατηρητής και να βλέπω πώς μπορώ να αντιδράσω και όχι να αντιδράω σπασμωδικά και αποσπασματικά με πρωτόγονους τρόπους. Εντάξει, είναι λογικό αυτό να φοβόμαστε και όταν φοβόμαστε ένα ξαφνικό γεγονός αντιδράμε πολύ επιθετικά. Γιατί έχουμε πει και άλλες φορές από την εκπομπή σου, Έλενα, ότι ο θυμωμένος είναι ένας ο οποίος είναι πολύ φοβισμένος. Έτσι είναι. Και μπορεί να γίνει και αγρίμη κάποιες φορές ή μπορεί όλο αυτό να του γυρίσει αρνητικά στον εαυτό του. Άρα θεωρείς ότι για όλα υπάρχει τρόπος, υπάρχει λύση, αρκεί να δουλέψουμε το μέσα μας και πραγματικά θέλω λίγο να βάλουμε και αυτή τη διάσταση. Πάρα πολλοί κόσμος απευθύνεται στις μέρες μας σε life coaches. Ναι. Για καιρός να πάρει είναι. Τέτοιου είδους βοήθεια. Γιατί ξέρω και πάρα πολλοί κόσμο που απευθύνεται στις φίλες και στους φίλους του, να του πούν τι να κάνει με τον σύντροφό του, με τον άντρα του, με την πεθερά του. Εγώ κυκλοφορώ πολύ στην επαρχία, συμβαίνει να ταξιδεύω, έχω καιρό να έρθω στα μέρη σας. Θα έρθουμε μια και καλή, ετοιμάζουμε ένα χειμωνιάτικο retreat. Μέσα Φεβρουαρίου, σε ένα πολύ ωραίο μέρος, τόσο δεν ξέρω αν κάνει να το πούμε. Σε ένα πολύ ωραίο συγκρότημα εκεί στο Φρόντζ Πολιτεία θα μαζευτούμε άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και από όλη την Κύπρο, μαθητές μας, για να κάνουμε 2-3 μέρες έτσι μια πολύ ωραία συνάντηση και ένα πολύ ωραίο σεμινάριο. Τριήμερο, 14 με 16 Φεβρουαρίου. Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς τώρα για το 2020. Αλλά κυκλοφορώ πάρα πολύ και μου αρέσει να κυκλοφορώ στην επαρχία και στην πόλη. Και αυτά τα πράγματα που βλέπω έχουν ξεφύγει. Δηλαδή, το μόνο που μας νοιάζει είναι να κουτσομπολέψουμε, να θάψουμε, να σκάψουμε, να σχολιάσουμε. Και ναι, γιατί δεν θέλουμε να δούμε πραγματικά στο εγώ μας, να δούμε μέσα μας και ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων. Από εκεί απορρέει αυτό. Όχι, κοιτάμε να κουκουλώσουμε τα δικά μας προβλήματα και κοιτάμε των ολονών. Και νομίζουμε ότι είμαστε χρήσιμοι στις ζωές των άλλων, ενώ το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να σιωπήσουμε και να αφήσουμε τον καθένα να αναλάβει την ευθύνη του. Αν πραγματικά αγαπάμε κάποιον, ακόμα και αν πέφτει στα πόδια μας να μας ζητάει τη γνώμη του τι να κάνει, δεν πρέπει να τη δώσουμε. Δεν είμαστε ούτε γιατροί, ούτε δικηγόροι, ούτε ξέρω εγώ, γυμναστές. Ούτε... Αν είμαστε κάτι εξειδικευμένο, να βοηθήσουμε εκεί στο οποίο είμαστε εξειδικευμένοι. Μάλιστα. Άρα μας έρχεστε
με τριήμερη συνάντηση όλων των φίλων της ομάδας στο Φρότζο 14 με 16 του μηνός και φαντάζομαι ότι εκεί μέσα θα γίνει και η παρουσίαση του ξαφνικά τώρα. Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Εντάξει, θα πούμε κάποια λόγια για το βιβλίο. Στις προθέσεις μας είναι να κάνουμε και κάποια ξεχωριστή παρουσίαση mm-hmm. του βιβλίου στα Γιάννενα και ίσως και σε άλλες πόλεις. Τώρα είμαστε σε συζητήσεις γιατί κυνηγάμε πάρα πολύ το να φτάσει το βιβλίο σωστά εκεί που πρέπει να φτάσει και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ασχοληθούμε και με τις παρουσιάσεις στις πόλεις. Εντάξει, εμένα μου έχει μείνει αξέχαστη αυτή η παρουσίαση που ήταν και αφορμή να γνωριστούμε. Mm-hmm. Όταν είχε γίνει η παρουσίαση του Αγάπη Τώρα, ήταν απίστευτο εκείνο το βράδυ με τόσο πολύ κόσμο που είχαμε συναντηθεί και όλη αυτή η ωραία αγάπη που έβγαλε ο κόσμος και όλη αυτή η ωραία παρουσία που είχε. Ήταν μια ξέχαστη βραδιά μέσα σε αυτές τις παρουσιάσεις και αυτά τα ταξίδια που έχω κάνει. Χαιρόμαστε που το λες και η αλήθεια είναι ότι έρχονται μηνύματα εδώ στο τηλέφωνο της εκπομπής. Μας έλειψε ο κύριος Ουρανός, λέει, από τα Γιάννενα. Πότε θα έρθετε? Το είπαμε νωρίτερα, 14 με 16 Φεβρουαρίου. Θα μπορέσετε να πάρετε και μέσα από τα social media τα δικά του και της Τζιλ Δούκα τις κατάλληλες πληροφορίες. Υπάρχει στο site μας zilanicolas.com. Mm-hmm. Εκτός από τα public, τα οποία πρέπει να υπάρχουν τα βιβλία και στο κεντρικό σημείο στα Γιάννενα, και μπορεί κάποιος να μπει στο site μας zilanicolas.com. Μπορεί να παραγγείλει το βιβλίο και μέσα από το site, να το στείλει μέσα στο σπίτι του, στο mm-hmm. όπου μένει τέλος πάντων, με μια αφιέρωση δικιά μας ιδιόχειρη. Να φτάσει μέσα σε 2-3 μέρες το βιβλίο στα χέρια του. Και μέσα στο site μας επίσης υπάρχουν πληροφορίες και για αυτό το retreat, το οποίο mm-hmm. κάποιος που μπορεί να συμμετέχει και είναι από την περιοχή, δεν χρειάζεται να πληρώσει ξενοδοχείο να μείνει στο Φρότζο, μπορεί να μείνει σπίτι του και απλά να του κάνουμε μια ειδική τιμή να παρακολουθήσει το σεμινάριο του τριήμερου. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Μέχρι τότε θα τα έχουμε ξαναπεί τηλεοπτικά, να το επικοινωνήσουμε και πάλι και φυσικά να μας δώσεις και για άλλα θέματα έτσι, τις ωραίες χρήσιμες πληροφορίες σου και την οπτική σου γύρω από τα πράγματα και γύρω από τη ζωή. Χαρά μου θα είναι να τα ξαναπούμε και χαίρομαι πολύ που εγκαινιάζουμε και πάλι το διάβολο της επικοινωνίας μας. Είμαι στη διάθεσή σου, οπότε πιστεύεις ότι μπορώ να πούμε κάτι όμορφο έτσι, να ομορφύνουμε την ήδη ωραία εκπομπή σου. Με χαρά, τώρα που είμαστε και λίγο παραπάνω στην Αθήνα και στην Ελλάδα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Θα χαρώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό τάξιδο, το ξαφνικά τώρα και όπως είπα θα τα ξαναπούμε σύντομα πολύ γρήγορα. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας και στην Τζιλ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Πολλά φιλιά από την Αθήνα σε όλους τους φίλους, τους αγαπημένους εκεί στις περιοχές αυτές και με το καλό να ξανασμίξουμε σύντομα. Να είσαι καλά. Ήταν ο Νικόλας Ουρανός, λοιπόν, φίλες και φίλοι, με το νέο του βιβλίο που έχει γράψει μαζί με την Τζιλ Δούκα το «Ξαφνικά τώρα», μετά τα προηγούμενα δύο που πραγματικά έχουν σαρώσει στην Ελλάδα αλλά και στην παγκόσμια αγορά βιβλίου και στο Amazon και παντού. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες, όπως είπα, μέσα από τα social media για κάποιους που ρωτάτε. Μπαίνετε στη σελίδα του Νικόλα Ουρανού και παίρνετε τις χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να παραγγείλετε το βιβλίο ή φυσικά, όπως είπε, και στο public μπορείτε να πάτε και να το βρείτε. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κλείσουμε σήμερα. Η ώρα πήγε 5. Θα πρέπει να δώσουμε τη σκυτάλη στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε από όλες τις περιοχές της Ηπείρου αλλά και από τα Ιόνια νησιά όπου μας παρακολουθείτε και την Ετωλοκαρνανία. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ. Μας γεμίζετε χαρά και κουράγιο έτσι να συνεχίζουμε. Πολλές ειδήσεις έτσι που θα δούμε και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού που ακολουθούν. Διάφορα ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι. Αυτό έχω να πω εγώ. Μην φεύγετε. Και φυσικά όσοι δεν είστε μπροστά στην οθόνη κάποιες τηλεόρασης και είστε μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή, βλέπετε το Ήπειρος TV1 και μέσα από το www.epirostv1.eu. Τα φιλιά μας, τα ξαναλέμε αύριο το μεσημέρι, λίγα λεπτά μετά τις 3.